Έλα, έλα, για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, κατ' οτσάκαλο καταπληκτικό μα του κορχού πιπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Έλατε πουλάκια μου, έλατε. Κοπιάστε. Καμ του δόθε. Παρασκευή λα σήμερα στην ατμόσφαιρα. Μάλλον επειδή είναι Παρασκευή, μόνο εδώ θα τα ακούσετε αυτά. Μυστικά. Σήμερα κληρώνουμε ένα μηχάνημα με το οποίο κόβεται κλαδιά, ένα ειδικό. Πώς το λένε αυτό, κλαδευτικό. Κλαδευτήρι. Άρε τι γίνεται, ρε, τι γίνεται, παιδιά. Ελάτε. Κοπιάστε στην παρέα μας. Ελάτε, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα μιλήσουμε. Οδεύοντας προς το μάτς της Κυριακής. Να δούμε τι έγινε αυτές τις μέρες, τι δεν έγινε, τι θα γίνει. Όλα, όλα, εδώ. Θα κληρώσουμε τραπέζια να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση άμα γουστάρετε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Να κάνουμε κλίμα, να βάλουμε τα ποταπά μας. Και γενικότερα, αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω, ο οποίος είναι στεναχωρημένος, ο οποίος είναι προβληματισμένος, ο οποίος είναι πεσμένος, θα κοιτάξουμε να τον ανεβάσουμε. Αυτό είναι αναβατήρας. Να πούμε, Κλάρκ. Κλάρκ δεν λέγανε αυτόν τον τζόβενο στην τόλμη και γοητεία που μπιμπούσε την σπέκτρα, τη άλλη σπέκτρα, φίλε. Τόσο νέο παλικάρι, δηλαδή, εσύ γιατί ρε παιδί μου. Θυσιάστηκε, αυτός φίλε ήταν αριβίστας, έτσι, κάθισε στη γριά για να έχει ρόλο, πήγε, έφυγε δηλαδή, έκανε απόσχηση από την οικογένεια των Φόρεστερ και έφυγε για να πάει με τη Σάλι Σπέκταρ, την έκανε διευθύντρια ή δεν ήταν καν στην Φόρεστερ. Δεν ήταν, έτσι. Μετά πήγε, είχε τέτοιο ρήτρα, υποσχετική, έπαιξε με οψιόν. Αυτά. Όταν η μαμά σου έβλεπε ανελιπώς, τόλμη και γοητεία. Έτσι. Τώρα πλέον όχι, αλλά βασικά ζει ακόμα η Μπρουκ, η οποία είναι ίδια, φίλε, έτσι. Και ο Ρίτς, εντάξει, ο Ρίτς έχει σπάσει λίγο. Αλλά η Μπρουκ Λόγκαν είναι, φίλε, ίδια. Εκτός ότι είχε πάει ό,τι υπήρχε σε Φόρεστερ, να φανταστείς πήγε με την τέτοια, με την Nottingham Forest. Με όλη την ομάδα, επειδή ήταν, έμοιαζε το επίθετο. Η Μπρουκ, την οποία ο Ρίτς, αφού πέρασε ο αδερφός, ο μπαμπάς, ο Έρικ, έτσι. Δηλαδή η θεία είχε μια στιγμή αδυναμίας η Μπρουκ. Με τον Κυπουρό, με τον Εξοφυλαρούχα, με τον Καντινιέρη απ' έξω, με τον Σαλεπατζή της οικογένειας Φόρεστερ. Με τον καπνοδοχοκαθαριστή. Δηλαδή υπήρξε ένα θέμα τότε. Τι απόδοση έδινε σήμερα να ξεκινήσουμε με εκπομπή με θέμα τόλμη και γοητεία, ε? Βάλε λίγο χαλάκι, φίλε, μουσικό θέμα. Από πού βρεθήκαμε εκεί, πώς? Α, που είπα, ανεβάζουμε την εκπομπή, είμαστε Κλάρκ, προσπαθούμε να ανεβάσουμε με την εκπομπή τη διάθεσή σας. Ο Κλάρκ. Κλάρκ. Δεν θυμάμαι επίθετο, βέβαια. Δεν θυμάμαι. Αλλά Κλάρκ Γκέμπλ είναι άλλος αυτός, είναι. Ο Κλάρκ Γκέμπλ. Τη άλλη σπέκτρα. Βάλε λίγο. Είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Δώστε λίγα δευτερόλεπτα. Τόλμη και γοητεία. Να πούμε ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης με καταπληκτικά πράγματα. Ο διάβασμα. Επιστροφή. Τα 40 λεπτά ή τα 45 λεπτά που η μαμά ήθελε να την αφήσουμε στην υγεία της, όλο το υπόλοιπο 24ωρο ήταν απίκο για μας. Άσε με να δω, άμα χάσω ένα, ποσοστά τηλεθέας τότε 95%. Μπαρμπάδες στα καφενεία όλοι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Εγώ γούσταρα τη μελαγρινή τη γιατρίνα, παρεμπιπτόντως. Δεν θυμάμαι και όνομα. Αλλά, εντάξει. Αυτά που λέτε στην εισαγωγή σήμερα, σαν εισαγωγή, σαν προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Με τόλμη και γοητεία. Χθες έγινε ένα ψηλό μουχαμπέτι, ένας ωραίος χαμούλης με το πλήσιμο των αυτοκινήτων. Χάνουν στο διπλό οι μεν και πρέπει να πλύνουν τα αυτοκίνητα των δε. Και γίνεται ένα ωραίο σκηνικό.
Τι βγαίνει από αυτό? Ένα καταπληκτικό οικογενειακό κλίμα, παρεΐστικο. Δεν υπάρχει κανένα άγχος. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού την Κυριακή. Βλέπουμε απέναντι την πρεμούρα, τη λαχτάρα. Το βλέπουμε και στις δηλώσεις των παιχτών. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ο αγώνας της χρονιάς. Ναι, όλα αυτά. Παίξτε σαν να μην υπάρχει αύριο και τέτοια. Οκ. Okay. Νομίζω τα ξέρουν και οι παίχτες μας, τους τα έχουν πει. Εγώ θα πω και πάλι, πρέπει να μπουν οι τρεις που νιώθουν πιο πολύ από όλους. Που νιώθουν λίγο περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή, ο Αντρέ, ο Μαλεζάς και βέβαια ο Πέλκας. Παρά τον τραυματισμό, μαθαίνω ότι τα δίνει όλα, μήπως και προλάβει το σκυλί. Αλλά δύσκολο. Πόσο πολύ ήθελε να παίξει αυτό το μάτς. Και τους κάνουν μία μικρή κουβεντούλα, ειδικά για το συγκεκριμένο αντίπαλο, ότι ξέρετε παιδιά, ωραίες είναι οι ομάδες στα προκριματικά του Champions League, ωραίο είναι το Europa League, ωραία η Chelsea, ωραία η Benfica, ωραία τα μάτς με τη Χάρτινη, ωραία με το Γαύρο κτλ. Ωραία όλα αυτά, όμως με τούτους εδώ κυκλοφορούμε στην ίδια πόλη και πρέπει να νικήσουμε για άλλους λόγους από ότι κερδίζουμε κάποια ομάδα που παίζει ας πούμε από την Πορτογαλία ή ξέρω εγώ από την Αγγλία ή οπουδήποτε άλλο. Ή μια ομάδα που εδρεύει στην Κρήτη ή στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Έτσι λοιπόν, δύο κουβεντούλες και όμορφα και ωραία. Πολλά σενάρια ακούμε για το τι θα γίνει με την εντεκάδα. Θα 100% είναι βέβαιο ότι ο Μπίσεσβαρ θα ξεκινήσει βασικός λογικά σαν αντιπέλκας στο 10. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με καταπληκτικά πράγματα εκεί που θα βρείτε. 51 χρόνια εμπειρίας. Και τα νέα στεγνοτήρια της Bosch που είναι καταπληκτικά. Αντέχουν στον χρόνο. Τα ρούχα δεν στενεύουν, δεν είναι top. Δεν το βάζεις μετά και έχει αφαλούλι έξω. Και μεσούλα. Όχι, όχι, όχι. Και όλο αυτό το διάστημα με κάθε στεγνοτήριο Bosch δώρο και ένα ατμοσίδερο Bosch. Και όπως έχουμε πει, γιατί βγάλαμε και σλογκανάκι, οι γυναίκες που δεν χρειάζεται να τα βγάλουν έξω τώρα με την ατμοσφαιρική ρήπανση που γίνεται σαν τα 101 σκυλιά δαλματία στο λευκό το ρούχο, ας πούμε, να το κρεμάσεις έξω και μυρίζει καπνίλα και ό,τι άλλο καίει ο καθένας στο τζάκι από κουβά πλαστικό, να πούμε, μέχρι τα παιχτάκια από το σουμπούτεο για να μπορέσει να ζεσταθεί. Δεν χρειάζεται να φας τα τεινάγματα της από πάνω, τα χαλιά, ούτε να βρέξεις τα ρούχα της από κάτω. Τα στεγνώνεις στο στεγνοτήριο Bosch. Γι' αυτό λοιπόν, στεγνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Που είναι το σλόγγαν το οποίο βγάλαμε με πολύ αγάπη για την Bosch και για την Electronet της Παμπουκίδης Νικολαίδης. Στεγνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Παράλληλα, έχω να σας πω. Χορηγός πρώτης ώρας είναι τα κορυφαία αρτοζαχροπλαστεία στην πόλη. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Τι θέλετε? Σφολιατοειδή, τυρόπιτες, λουκανόπιτες, ζαμπονόπιτες, καφεδάκι το πρωί, ψωμάρες το μεσημέρι, τσουρέκια, γλυκά, κεράσματα, τούρτες, παγωτάρες, νάνα μέλια. Πω, πω, φίλε, τι μην πρέπει να είναι αυτή η νάνα μέλια. Ε, δεν σου βγαίνει. Φίλε, περίγραψε τη λίγο. Ε, δεν μοσχοβολάει η νάνα μέλια. Είναι η, πιστεύεις, είναι η ξανθιά που έπλυνε το κεφάλι της σε εκείνο το ξύλινο δοχείο στη διαφήμιση της Τιμωτέη? Υπάρχει περίπτωση? Ε. Μου θυμίζει λίγο τη δασκάλα που μου έκανε ακορντεόν όταν ήμουν μικρός. Γίνονται αυτά. Αυτά που λέτε και Velvet, την Bosch και τα πάντα όλα. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Τα δύο καταστήματα. Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Και Λαγκαδά εναντίον ΟΕΔ, αμαλάχη. Και είσαι στο Λαγκαδά. Οδεύουμε λοιπόν ολοταχώς προς το μάτς της Κυριακής. Με τα ποσταρίσματα από διάφορους τύπους οι οποίοι είναι περισσότερο προκλητικοί από ό,τι θα έπρεπε. Εδώ δεν μπαίνεις στη διαδικασία να απαντήσεις, γιατί του δίνεις χαρά του άλλου όταν δείξεις ότι τσιμπάς. Είναι λάθος. Το λέω για φίλους που παρασύρθηκαν μέσα στο διάβα της εβδομάδας. Και έπεσαν σε πλάνη. Έπεσαν σε λάθος. Και βέβαια, όπως έχουμε πει, εμείς
Ο Παθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών καθορίζει τη μοίρα αυτού του παιχνιδιού. Σε ενοχλούν τα κλειδιά μου? Ε? Γιατί πήκαμε τα κλειδιά σήμερα, φίλε? Έχω τα κλειδιά της νίκης. Και διάφορες άλλες μπαλαμπί που μπορώ να σκεφτώ, φίλε, να ξέρεις. Άλλες 10 τέτοιες. Το κλειδί του Σόλ και τέτοια. Ξεκινάει από ό,τι φαίνεται. Όχι, ξεκινάει, σίγουρα είναι ο Μπίσε. Θέλω να ασχοληθώ με δύο παίκτες όπως κάνω παραδοσιακά. Επιλέγω κάποιους και ασχολούμαι σε δεύτερο πρόσωπο, μιλάω μαζί τους. Ο ένας λοιπόν, και επειδή αυτοί οι δύο είναι οι ποδοσφαιρικές μου καψούρες, μπορώ και έχω δικαίωμα, το έχω πει κιόλας, αφού δεν είμαι ρεπόρτερ, αφού η εκπομπή δεν είναι δημοσιογραφική, που εκεί πρέπει να τηρήσεις τις αποστάσεις, κάποιους τους γουστάρουμε παραπάνω από κάποιους άλλους. Δεν έχουμε δικαίωμα, ρε παιδί μου. Εσένα σε αρέσουν όλα τα φαγητά το ίδιο? Κάποια φαγητά τα γουστάρεις πιο πολύ. Όλα τα τρως, έτσι. Πολύ ωραία. Τα χρώματα, υπάρχουν όλα τα χρώματα. Κάποια χρώματα τα αγαπάς παραπάνω. Κάποια μέρα της εβδομάδας. Κάποια ταινία, κάποιο σύριαλ. Κάποιους φίλους. Αγαπάς όλους τους φίλους το ίδιο? Όχι. Όλους τους συγγενείς το ίδιο? Έτσι λοιπόν, και επειδή και αυτή είναι μια οικογένεια, μέσα στην οικογένεια υπάρχουν κάποιοι που τους αγαπάμε περισσότερο. Γιατί? Γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας αρέσουν κάπως περισσότερο. Οι δύο καψούρες τις έχω εκπεφρασμένες. Ο ένας είναι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και ο άλλος είναι ο άσωτος ιός, το άτακτο αγόρι από την Αίγυπτο. Γι' αυτό έκανε εντύπωση σε κάποιους που άσκησα και εγώ την κριτική μου σκληρή απέναντί του όταν έσφαλε, όταν θεώρησε ότι η φανέλα του βασικού στο σπίτι. Άλλο η αδυναμία, άλλο πρέπει να επισημάνουμε το λάθος και να το πούμε. Επειδή γουστάρουμε κάποιον δεν σημαίνει ότι του συγχωρούμε τα πάντα. Ναι, δεν θα κανιβαλίσουμε, δεν θα πέσουμε να το φάμε ζωντανό, δεν θα το ρίξουμε στον κεάδα, δεν θα του πάρουμε το κεφάλι, το κοφίνι που λέω εγώ. Χραπ, όχι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Τώρα αυτό σε μωρέ, σαν παίκτη, άστο να κάνει ό,τι θέλει. Ω, δεν γίνεται αυτό. Όλοι κάτω από τα τέσσερα. Γονατίζουν ευλαβικά μπροστά στα τέσσερα γράμματα. Θεωρούν αυτούς ευλογημένους που παίζουν εδώ, αυτή την εποχή. Ρωτήστε λίγο αυτούς δεκαετία 80 ή 70 που παίζανε για ένα πλυντήριο ή για μια αλαξιά ρούχα, για ένα κουστούμι. Ρωτήστε τους λίγο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο ένας λοιπόν είναι ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Ντιέγκο, εσύ θα ρυθμίσεις το κέντρο. Εσύ με τις κάθετές σου θα ταΐσεις αυτόν που ο Κόκκι δεν τον γνωρίζει. Ποιος είναι αυτός, λέει? Αυτός είναι που έχει 14 μάτς, έχει βάλει 8 γκολ. Και πέρσι έβαλε καμιά τριανταριά. Αυτός είναι, με την κοτσίδα που δεν τον ξέρεις. Εσύ λοιπόν, Ντιέγκο, δεν σκοπεύω να ασχοληθώ δεύτερη μέρα. Με τον πηδάω στον αέρα και φρακάρω. Ή ματσακονιάζω την καντίνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το καταλαβαίνουμε ότι βγάζει, okay. Θεμητό είναι, δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Δεν είναι πέφτω από τα σύννεφα που προσπαθεί να γίνει αρεστός. Εντάξει. Κατανοητό. Εσύ λοιπόν, ιδιότροπε και περίεργε τύπε, με το πιγκάλ μαλλί, με το ανάποδο σκουπάκι τουαλέτας, εσύ που ζώνεις μασχαλοκάβαλο το σορτσάκι σου, εσένα που η ρίγα κάνει καμπύλη στη φανέλα, εσύ που μία μόνο φορά είδαμε τα γυμνά σου χέρια στην Κρήτη, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Εγώ πιστεύω ξέχασε το αντιανεμικό, παιδιά. Πώς τα λένε αυτά, όχι αντιανεμικά, πώς τα λένε τα ισοθερμικά. Το αντιανεμικό είναι άλλο. Πάλι καλά που δεν είπα κανένα φράγμα για τα νερά, να πούμε. Πρέπει λογικά εκεί να ξέχασε, φίλε, το ισοθερμικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έκανε ματσάρα το μεταξύ, έτσι. Σκόραρε, μοίρασε αυτά. Έφαγε και κλωτσιά την ώρα που πήγε να σουτάρει. Πώς δεν το κόψει τα πόδια ο άλλος? Ο φιλικός όφι, έτσι. Και εσύ λοιπόν θα μοιράσεις. Εσύ είσαι ο σιτιστής. Εσύ έχεις το μυαλό σου πώς θα δώσεις. Ξέρεις, ο Κοτσίδας δεν θέλει πολλά. Δεν είναι πλεονέκτης. Θέλει μια-δυο πάσες εκεί που πρέπει. Μπορείς,
Αυτό θέλουμε από σένα. Δύο φορούλες να τον βγάλεις εκεί που πρέπει. Δύο. Είτε είναι μακριά, είτε είναι κοντά, είτε είναι ψηλή, είτε είναι χαμηλή. Αυτό θα την τακτοποιήσει. Μη στεναχωριέσαι. Έχει βάλει γκολ που... σαν την άλλη φορά που έγινε το κορμί του για να κάνει την κεφαλιά. Που τα πόδια του ήταν μπροστά στη θύρα 7 και το κορμί του ήταν στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας για να πάρει την κεφαλιά. Που έγινε. Με την πάτε. Που έγινε όλο το κορμί του πίσω πήγε για να κάνει την κεφαλιά. Αυτό είναι που λες είναι μια χαμένη παλιά. Οποιοςδήποτε άλλος θα έκανε... Γεια σας. Αδίου ζωή, λένε Χατζιαργίνη Μάρθα Βούρτση. Μπεάτα Σιμακοπούλου σε ρόλο έκπληξη. Ο Θανάς Βέκος. Άσχετο. Άσχετο. Γιατί αυτοί που σφυρίζουν δηλαδή δεν είναι καλύτεροι. Α, ξέχασα να πω σήμερα. Ξένοι διαιτητές ακόμα και στο 1-2-3 κόκκινο φως. Ξένοι διαιτητές ακόμα και στο βασιλιά-βασιλιά τι δουλειά. Ξένοι διαιτητές ακόμα και στην πλόφα στα χαρτιά. Στην αγωνία. Ξένοι διαιτητές και στην αγωνία. Και στο γκρινιάρι. Και στο φιδάκι. Και στο σκράμπλ. Ξένους διαιτητές και στο σκράμπλ. Έχω να πω εγώ. Εσείς βγείτε και πείτε ότι δεν θέλουμε. Θέλουμε Έλληνες. Να διαβάσουμε πάλι την δακρύβρεχτη ανακοίνωση των Έλληνων διαιτητών που με παράπονο. Είναι η αλήθεια. Με καημό και λιγμό. Γιατί εμείς. Γιατί μας υποτιμάτε για τέτοια. Δεν υπάρχει φίλε καμία τσίπα. Πουθενά. Άτσιπο είναι το σύμπαν όλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προχωρώ παραπέρα και λέω ότι ο ένας που περιμένουν να κάνει ένα μεγάλο μάτς θα παίξει από την αρχή και είναι ο Διέγκο Μπίσεσβαρ. Κέρδισες με το σπαθί σου, όχι απλά την αγάπη μας, όχι την εκτίμησή μας, όχι μόνο γιατί μπαίνεις μέσα και ταΐζεις, μοιράζεις, δεν σου παίρνουν την μπάλα ούτε με εξκαφέα ρε μπίπιπ μου, άμα θέλεις. Που πάντα θέλεις να μην τη δώσεις την μπάλα. Δεν την παίρνουν φίλε ούτε με εγχείρηση. Δηλαδή ακόμα κι αν σου δέσουν τα κορδόνια μεταξύ τους και σου βάλουν για από αυτό που κοιμούνται στα αεροπλάνα μέσα οι πλούσιοι στα μάτια και να το βάλω ακόμα δυσκολία, σε πάγω και φοράς παπούτσια από αυτά που έχουν το μαχαίρι, να πούμε που έχουν οι τύποι που κάνουν το πατινάζ. Πιστεύω ότι θα βρεις τρόπο να μην σου πάρουν την μπάλα. Ότι θα κάνεις μια τρίπλα. Θα δυσκολευτείς λίγο που θα είναι δεμένα τα παπούτσια του πατινάς μεταξύ τους, τα κορδόνια, αλλά νομίζω θα βρεις έναν τρόπο κάθε σκαρβιστής, φίλε. Να ξεγλιστρήσεις. Και βλέποντας τον Μπίσεσβαρ, κάνω μικρό αφιέρωμα, όπως είπαμε κάθε φορά σε παίκτες, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι καθοριστικός. Καταρχήν, αν δεν βγάλεις δύο έτοιμες μετά από τέτοιο αγαλματάκι που σου κάνω σήμερα. Δύο έτοιμες. Θέλω να ταΐσεις σαν τη μανούλα το ψαράκι στο μωρό της. Που του βγάζει. Καλά, θα σα πω για ψαρούκλες σε λίγο καιρό. Αιγαίων έχω εκεί. Θα σα πω, έρχονται. Έρχεται πράγμα. Έρχεται. Αλλά μην φεύγω τώρα από το θέμα μου. Λέω λοιπόν ότι εσύ θα καθορίσεις εκεί που τον βλέπεις και λες αυτός είναι φίλος του παίκτη που έχει έρθει. Έφερε και ένα ξάδερφό του από το Σουρινάμ, από την Ολλανδία. Ή είναι ο μάνατζερ του παίχτη. Σαν κοψιά, σαν μαστίχα, σαν μουσάκι, σαν όλα. Και εκεί που είσαι ανυποψίος και λες σιγά με περάσει αυτό στο σπριντ. Φραπ! Κάνει ένα έτσι ο μπαγάσας και σε αφήνει πίσω και λες και είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα. Και λες, με πέρασε ο χοντρούλης, όχι δεν πέρασε. Σε διαπέρασε, ψάχτωνα. Ψάχτωνα! Αυτό ένα μικρό ξεπεταγματάκι που έχει που είναι το δευτερόλεπτο που είσαι ακόμα εσύ εν υπνώση και έχει κάνει ένα, αυτό έχει ένα βηματάκι, δεν είναι γρήγορος. Αλλά τίποτα. Ψάξ τον να τον βρεις. Και τόσο καιρό δεν μπαίνει στη θέση του, έτσι. Μην το λησμονήσουμε αυτό. Ο Μπίσεσβαρ είναι κλασικός κεντρικός χαφ. Είναι δεκάρι, είναι μπαλαντέρ. Κι όμως, αριστερά με θέλεις. Αριστερά σε θέλω. Παίζω. Τέταρτο. 20 λεπτό. Να μαρκάρω, να σκυλιάσω, να τρέξω, ό,τι θες από μένα. Πέρα δηλαδή από το ότι γουστάραμε πάντα τους παίχτες που είχαν το απρόβλεπτο, εκεί θέλω να καταλήξω εμένα, γι' αυτό μου αρέσουν αυτοί οι δύο. Θα πω
Έχω για τον Νουάρντα να πω πριν φύγω για το διάλειμμα. Το απρόβλεπτο. Όταν παίρνουν την μπάλα αυτοί οι δύο, περιμένω κάτι. Τι θα κάνει ο Μπα, τι θα σκαρφιστεί, τι θα κατεβάσει το ξηραφένιο του μυαλό. Θα κάνει μια έτσι και θα του αφήσει του δύο να κοιτούνται μεταξύ του τα γάλματα τη Μαντάμ Τισό ή τη Σου που κάνει η γενική, η Τισό τη Τισού. Θα μείνουν αγαλματάκια οι άλλοι ή πάρα πολύ έβγραση, θα μείνουν μαλα. Μπιμπιδέ. Έμεινα λέει μαλα. Φιλέ, όταν η γλώσσα σου δίνει τι δυνατότητε. Η ρουφιάνα η γλώσσα όταν έχει να σου δώσει, φίλε. Πράγμα, έτσι. Το απρόβλεπτο. Πάμε στο άλλο το Λεβέντι. Που και χθες πάλι ο Ρασβάν, ο κακός Ρασβάν για κάποιους, τον έπιασε μετά την προπόνηση. Σαν μπαμπά στο γιο. Έλα εδώ ρε. Ενώ πάλι εδώ πάει. Να πω, αφού βγαίνει η κουβέντα. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Έλα εδώ. Γιατί με στενοχωρείς, αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα γράφεις. Να. Τον έπιασε λοιπόν για μια ακόμα φορά. Μίλησε, ασχολήθηκε μαζί του. Μπροστά δεν ήμαν. Αλλά λέω, φαντάζομαι τον εικονικό διάλογο. Έλα εδώ. Ξέρεις ότι εγώ είμαι αυτός που σε κράτησα. Αν εγώ έλεγα θέλω τον Πέντρο Ερίκε και βρείτε μια ομάδα να δοθεί δανεικός ή να πουληθεί ο Αιγύπτιος, δεν υπήρχε κανένας να μου ρίξει φταίξιμο ή να μου πει γιατί, γνωρίζοντας τι χαρακτήρα είσαι. Εγώ όμως μπήκα μπροστά και έβαλα προσωπική εγγύηση ότι αφήστε τον, θα τον χειριστώ και αυτόν τον δύσκολο χαρακτήρα. Μη με κρεμάς, άντε να πω, δεν βρίζω, εσείς βάζετε, εγώ δεν λέω τις λέξεις, ούτε καν μη πέβαλα. Μα μην αυτόνες τώρα. Άκουσε φίλε, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Σε γουστάρω σαν ταλέντο. Ξέρεις μπαλάρα, είσαι παικτάρα, ναι, το ξέρεις και εσύ ότι είσαι παικτάρα, ναι. Αλλά εδώ, εγώ κάνω κουμάντο. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Εδώ δεν σηκώσαν μπαϊράκι. Ούτε ο Πρίγιοβιτς, ούτε ο Μάτος, ούτε ο Βιερίνα. Κάτι το βλέπεις το Βιερίνα παίζει αριστερό μπακ στα 32 του. Το έχει ονειρευτεί. Να παίρνει χαρτάκια το παιδάκι στη Σπανίνη και να γράφει μπακ και να είναι η φάτσα του Βιερίνα στα μπακ και να γράφει από κάτω left defender. Δεν το έχει ονειρευτεί. Και έλεγε άμα να φύγω από αυτή την καριόλα την Wolfsburg να πάω να παίξω επίδεση πάλι. Κι όμως έσκυψε το κεφάλι και σκυλιάζει και κυνηγάει το δεξί εξτρέμ της αντιπάλου ομάδας. Θέλω λοιπόν να καταλάβεις ότι αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Λέω τώρα, ξαναλέω, δεν ήμουν μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ήταν ο διάλογος. Το χέρι στο σβέρκο, το ένα. Θέλω λοιπόν να καταλάβεις ότι μετά από εδώ, πραγματικά, goodbye life, που λέει και ο Τσατσαρός, μπορεί να το έχει πει. Αντίο ζωή. Και να πει μετά, Ελένη Χατζιαργύρη και τα λοιπά. Πρόσεξε καλά. Διότι, αν εγώ, σε σένα, δείξω διαφορετική συμπεριφορά, then I lose the balance. And of course, you know my friend, the very important thing is to have the balance in the team. You don't gonna break the balance. You don't going to ruin it, because the balance is the secret of the great team we are going to make. And one thing I want you to remember and to know. In the end of the day, one team is going to be the winner. And this is power. Όπως έγινε στο βιντεάκι στο τέλος. Αφού λοιπόν θα του έβαζα δάχτυλο, χέρι, μεταφορικά, θα του έλεγα. Θέλω λοιπόν, θα ανοίξω το φράχτη την Κυριακή. Είσαι ο Ταύρος, ξέρω πόσο πολύ θέλεις να παίξεις. Θέλω, όταν σου ζητήσω 5 λεπτά, 10, όσα σου ζητήσω ρε παιδί μου, θέλω να μπεις μέσα αφηνιασμένος, αλλά αφηνιασμένος όχι για να αποδείξεις πόσο μεγάλος παίκτης είσαι στον εαυτό σου. Θέλω να δώσεις όλο σου το είναι, κάθε ικμάδα της δύναμή σου να την προσφέρεις στην ομάδα. Να εσωματωθείς και να μας βγάλεις τα μάτια, όχι να παίξεις εγωιστικά. Όχι να κάνεις 42 τρίπλες γύρω από τον εαυτό σου για να αποδείξεις πράγματα. Κατάλαβες!
Κατάλαβες, την πιντάει. Κατάλαβα. Εγώ θα σου ανοίξω το φράχτη την Κυριακή. Εγώ θα βγάλω το λουρί. Και θα σου πω τώρα. Και θέλω να σε δω να μην πατάς στο έδαφος τρέχοντας το λιβάδι κυνηγώντας την αντιλόπη να τη φας το σβέρκο. Γιατί θα είσαι θηρίο ανήμερο. Αυτά. Για αυτούς τους δύο επιτρέπεται, δεν μπορώ να το κάνω για όλους. Θέλω με αυτούς τους δύο να ασχοληθώ. Θεωρώ ότι θα τον έχει στη 18άδα, θεωρώ ότι θα τον βάλει να παίξει. Όπως και θεωρώ ότι μάλλον κατάλαβε, γιατί και οι φίλοι του και ο περίγυρός του είπαν, να ξέρεις, δεν θα έχεις καλό τέλος στον ΠΑΟΚ. Θέλεις να ξαναπάς σε ομάδες άλλου επίπεδου, μικρές, θέλεις, πρόσεξε καλά. Αυτά για το μάτς Κυριακής. Δεν κληρώνω τίποτα σήμερα. Μέσα εβδομάδα δώσαμε πάλι. Σκούπες μπος. Δώσαμε πάλι. Ηχεία Bluetooth. Τραπέζια. Αυτά. Τριήμερα. Σούξου μούξου. Ένα πράγμα που λέμε πριν από τα μάτς και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το ξεχνάμε. Πριν από όλα τα παιχνίδια, εμείς λέμε το εξής. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια. Αυτά έχουμε να πούμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή ανεβαίνει στο zoomusu.gr. Είναι το δικό μας site. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει κανένας μεγαλοεκδότης. Δεν υπάρχει κανένας από πίσω περίεργος. Αυτό είναι. Αυτό που βλέπετε. Είναι η εκπομπή στο διαδίκτυο. Όσο αυτό γίνεται. Όσο αυτό γίνεται. Και η ομάδα μας εκεί. Στον αθλητήριο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι εσείς που θέλετε να δίνετε αίμα και δεν μπορούσατε να δώσετε, ή εσείς που θέλετε ξαφνικά και νιώθετε ότι θέλετε να δώσετε αίμα, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας μπαίνετε, λέτε θέλω να δώσω για την τράπεζα αίματος των αθλητηρίων, για τους αθλητήριους, δίνετε αίμα και έχετε κάνει τεράστιο καλό, έχετε σώσει άνθρωπο. Αυτά, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Δύσκολος στίχος, να το κατανοήσεις. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έτοιμοι είμαστε. Θα μπει. Πιστεύεις έχει ο τοκιού για να το διαβάσει? Ε? Λοιπόν, πάμε να μιλήσετε εσείς. Να δούμε. Βάλε σε παρακαλώ, λέει, το ποιος αυτός που έκανες με την Μπαρμπάκου. Πόσες φορές, λέει, το έχουμε ζητήσει. Επειδή το ζητάτε. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και δεν θα δίνουμε μάχη. Για τους άνδρες, λέει, το θέμα είναι κεφαλικό. Ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει. Μάλιστα. Δεν είναι κεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός. Κεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, είναι ανάλογα είναι κεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε κεφαλικές στο σεξ? Απίστευτο. Καλή σας ημέρα. Το μεγαλύτερο και πιο μακρινό σκοράρισμα που έχει γίνει ποτέ σε αυτός ένα μηδέν. Μαγικές εποχές, μαγικές στιγμές. Αγαπημένοι. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Επειδή το ζητάτε συνέχεια και είχαμε να το βάλουμε καιρό. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα, Γάλλος. Ο Ζαν-Ζακ Σεφτέ, Σεντετιέν, έπαιξε ένα διάστημα δανεικό στη Λίλ, πέρασε ένα φεγγάρι από την Μπρομαποϊκάρα και ξαναγύρισε. Αγόρι μου. Ναι! Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τους ζουμουσίδες, τα ζουμουσάκια. Καλό στο Θουβού, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα στην ΕΚ 2014 με την τετράχρονη ιστορία της. Αλήθειες λες. Κολάφιες. Δεν πάμε καλά. Κολάφιες. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Χτες, ναι. Χτες νόμιζα ότι πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν πήρα. Περίμενα τις διαφημίσεις, περίμενα τις διαφημίσεις. Πώς λέει ο Χρησμός, θα νομίζεις ότι πήρες τηλέφωνο, αλλά δεν θα έχεις πάρει. Μετά από κανένα τέταρτο έχω πάρει γραμμή ότι κάτι συμβαίνει. Λέω δεν γίνεται. Πήγαινα να μιλήσω, λέω λοιπόν, πήραν πριν από μένα. Εγώ παίρνω την αρχή συνήθως, παιδί μου. Το που πας διαφημίσεις παίρνω. Πού πήρες, θέλω να μου πεις τελικά. Πήρα είχες... δύο οχτάρια. Δύο χτάρια. Δεν είχα πάρει. Ναι, δεν είχα πάρει. Πήγα να πάρει κλίση, δεν έκανε ένα τίτι και δεν ξέρω τι. Τι ώρα. Το κινητό ακούω.
από το κινητό ακούμε τα ακουστικά, στο ραδιόφωνο, δεν έχω σταματήσει, χαλασμένο. Ναι. Ακούω από το κινητό, επειδή συνέχισε να πει τώρα, ας πούμε, ακούω από το τηλέφωνο που μιλάμε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε παρηγορήσω λέγοντάς το εξής, αδερφέ Γιώργο. Ότι με δύο οκτάρια στη φανέλα ο Αντελίνο Βιερίνια πήρε double πέρσι. Λοιπόν, έχουμε πάθει λαλά. Χθες μαγείρευα, πήγα να ζητάω το φαγητό και είχα άλλο μάτι αναμένο. Άσε. Άλλο μάτι, φίλε. Α, αυτό. Κάνε ένα ξεμάτιασμα στην κουζίνα. Μήπως φταίει αυτό. Κουκουρούκου. Λοιπόν, ήθελα να πω πολλά. Δεν θα πω πολλά. Όσο για το συμπολίτη για το μάτι μεθαύριο. Ήθελα να σας πω πολλά. Όμως δεν θα πω πολλά. Όχι, είναι φοβερός. Θα μπορούσα να σας πω. Θα μπορούσα να σας πω χίλιους λόγους γιατί είμαι εδώ. Αλλά δεν θα το κάνω. Άρα γιατί δεν τους ξέρω. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ναι. Για το συμπολίτη, για το μάτς μεθαύριο. Ναι. Ζητήσανε ξένο διαιτητή. Καλά, εννοείται ότι θα πάρουν στο μάτς του ΠΑΟΚ ξένο διαιτητή, λέει, αλλά στο μάτς του ΝΑΕΚ και του Ολυμπιακού δεν θα τους βάλουν. Τι είπανε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα τους βάλουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν με απασχολεί και τι θα τους βάλουν. Με ενδιαφέρει εμένα τι θα τους βάλω την Κυριακή. Ναι. Όχι, για το, για την ΝΑΕΚ και τον Ολυμπιακό λέω. Α! Που ναι. δεν θα έχετε διαιτητή, λέει, ξένο με αυτές τις ομάδες. Ναι. Γιατί άραγε δεν ξέρουμε. Ούτε εμείς. Δηλαδή όλοι ξέρουμε, αλλά κανείς δεν ξέρει. Ναι. Φοβερή διάλογη, φίλε. Communication μπουζούκι μελλοντής. Κασετίνα χριστουγεννιάτικη με όλες τις επιτυχίες. Το συμπολίτη σταμάτα, βρε, μετά κάνεις άλλο κάτω κάθε φορά. Συμμετέχει ο Βασίλης Παϊτέρης, έκτακτη συμμετοχή. Βασίλης Παϊτέρης and Friends. Και ο Μπόνο το YouTube έρχεται για μια συμμετοχή. Μου ζήτησαν ξένο διαιτητή. Ναι. Γιατί αν ήθελα να με σφάξουν, πάμε λίγο σοβαρά τώρα, αν ήθελα να με σφάξουν, δηλαδή θέλω να με κόψουν βαθμούς οι άλλοι, έτσι, Ολυμπιακός, ναι. Θέλω να με κόψουν βαθμούς. Αν ήθελα με τον Άρη να χάσω βαθμούς, νομίζω ότι με Έλληνα διαιτητή θα ήταν πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο. Έτσι πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Το ότι ο Άρης ζήτησε ξένους, αυτή είναι η ερώτησή μου, ναι. Ναι. Είναι παντελονιά και μπράβο τους ή αλαζονία. Τι λες εσύ? Δεν κάθισα να με απασχολήσει, φίλε, ούτε 10 δευτερόλεπτα. Προτιμώ να δω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο. Και να βάζω και μουσική Καφέ Ντελμάρ από κάτω για να με κρατάει ξύπνιο. Ξέρω, σε πατήγιας. Γιατί η αλαζονία πληρώνεται. Τι να σου πω. Αν αυτοί νομίζουν. Αν με ρωτάς πραγματικά, θεωρώ, πιστεύουν ότι ο Έλληνας διαιτητής θα τους αδικούσε. Αυτό πιστεύουν. Που εμένα η ελληνική διαιτησία φέτος και πέρσι, όχι απλά μου έκλειψε τα πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία, αλλά δεν στάθηκα παραπάνω. Εγώ έπρεπε να με ενδιαφέρε. Με ενδιαφέρει, φίλε, να μπω και να μην πέσω επάνω σε ένα σπανάθα, να υπάρξει ένα διαιτητής που θα μου σφυρίξει αυτά που πρέπει να μου σφυρίξει. Και αν είμαι καλός, να κερδίσω. Αν δεν είμαι, δεν θα κερδίσω. Απλά. Αυτό θέλουμε. Απλά. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν καταλάβει από αυτούς. Μιλάω με Αριανούς. Ναι. Όλοι μου λένε ότι έχω αδικηθεί, ότι έχω ευνοηθεί τις 4 αγωνιστικές με Έλληνα διαιτητή. Εντάξει, φίλε. Και εκεί τελειώνει ο διάλογος. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, το πιστεύουν. Εντάξει, ρε παιδί. Τι να κάνουμε τώρα. Πιστεύουν ότι είναι καλύτερη ομάδα από μένα. Εντάξει. Και ότι με Έλληνα διαιτητή θα τους έκοβα το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, ποια φάση τώρα μιλάμε. Εντάξει, εδώ κάπου τελειώνει ο διάλογος μας. Χάνει πραγματικά τα πόδια. Εντάξει. Δεν είναι. Εγώ δείχνω κατανόηση, να ξέρεις. Είμαι πολύ ανεκτικό και... παιδί. Εντάξει, όλοι μας. Όλοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, κάτι χτες δεν ξέρω. Κάνουμε εκπομπή μαζί, Παύλος... αν το έχεις καταλάβει. Έτσι, αυτοπυρπολούνται οι τέσσερις. Ναι, κλείνω. Έτσι, χαίρομαι. Αν βγει ο Παύλος, αν βγει Παυλάρα. Αν ναι. Βγει Παυλάρα ναι, θα βγει. Θέλω να μου πει αν βγει και χτες στις 2-4 σε άλλον παραγωγό και του φέρθηκε άσχημα. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ο Παυλάρας του φέρθηκε άσχημα ή ο παραγωγός? Όχι. Ο παραγωγός ότι τον μπέρδεψε με άλλον και είπε για τον Παύλο άλλα πράγματα, αλλά όχι άλλο. Και έλα κάποιος μπάμπης. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο Παύλος. Καλημέρα. Έγινε. Ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά. Ζούμου σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Αν μπορείτε, αποφεύγετε να κάνουμε συμπαρουσίαση. Ναι. Γεια σας. Πώς θα πάτε για διαφημίσεις τώρα? Όχι, βέβαια. Εσύ θα δώσεις. Πάμε, Γιώργο, έλα. Πάμε για διαφημίσεις. Έλα, Γιωργάρα μου, έλα, πες. Λοιπόν, η ΑΕΚ, οι 2014, όπως είπε το Φλαράκι, έχουν την εντύπωση και ο συμπολίτης. Επειδή η ΑΕΚ όταν ανέβηκε πήρε κύπελο και μετά πήρε ποτάθλημα,
Τα ίδια όνειρα έχουν και αυτοί. Πιστεύουν το ίδιο. Εκεί η ΑΕΚ είχε ένα μελισανίδι. Τι έκανε η ΑΕΚ όταν ανέβηκε? Πήρε με το κύπελο, είχε πάρει και μετά πήρε αυτό το τρίπιο το πρωτάθλημα. Α, το, πάμε ξανά. Τι έκανε η ΑΕΚ όταν ανέβηκε? Μέχρι να το πει σωστά θα σε παιδεύω, να ξέρεις. Έχω πολύ υπομονή. Ναι, δεν θα φύγω. Περιμένουν άλλοι τρεις από πίσω. Άσε, περιμένουν και αυτοί μαζί σου. Τα ίδια λένε και αυτοί. Τελικά δεν πήρε. Έτσι, πώς μ' αρέσει. Πώς φαίνεται η εμπειρία στον άντρα, ρε παιδί μου, όταν είναι άνθρωπο, άνθρωπος έχει ζήσει πράγματα. Αμέσως πώς το έφτιαξες. Αυτό είναι ικανότητα, φίλε, είναι χάρισμα. Τι θα κάνουν. Αυτά πιστεύουν, και άσου να πιστεύουν. Ότι πιστεύουν ότι φέτος θα πάρουν ένα τίτλο. Καθίστε, ρε παιδιά μου. Okay. Τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων που λέει. Okay. Είδες ο Κωτζίας, το δώσανε ένα σου διέφαγε ο Κωτζίας. Ναι. Μη μου χαλάς το πρωινό μου με αυτούς. 4-16 για τον αέρα Κοπανισό. Ο αέρας, φίλε, και σήμερα δεύτερη Παρασκευή. Τα δίνω όλα μέσα στη βδομάδα και την Παρασκευή μένουμε από δώρα. Έχω να δώσω και σήμερα, αλλά δεν θέλω να το δώσω αυτό. Θέλω πανηγυρικά την άλλη βδομάδα. Είναι μυστικό. Να ξέρετε. Έχω ένα μυστικό. Δώσε, κύριε Στέφανε. Παίρνω το μπουκίδι και είναι αυτή η διαλογή. Δώσε, κύριε Στέφανε, δώσε και τάμπλετ και σκούπα. Δώσε, κύριε Στέφανε. 7. Α, την Πέμπτη 10. Την Πέμπτη 10. Α, 10. Έγινε. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. 23-10-287-88. Παρακαλώ. Του φίλου, του κολλητού φίλου, του κοντινού μου ανθρώπου, να μην μου στέλνουν φωτογραφίε. Τη Σαρλίζ Τερόν, τη Αντζελίνα Τζολί, τη Χαλ Μπέρι, τη Μόνικα Μπελούτσι. Έχω πει, μη μου στέλνετε πρώην σχέσεις την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί αυτός που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Δεν το σέβεστε. Γιατί μου στέλνετε παλιές σχέσεις? Και ξυπνούν μνήμες που μερικές από αυτές σιγοκαίουν. Γιατί ρίχνετε λάδι στη φωτιά? Γιατί μου θυμίζετε πράγματα τα οποία με στενοχωρούν? Θερμή παράκληση. Βάλτε κάτι άλλο. Βάλτε τοπία. Όχι παλιές σχέσεις. Όχι παλιές σχέσεις. Παρεπιπτόντως, χθες νομίζω στην Κοσμοτέ είχε Μαλένα. Θεωρώ. Θα πάω σε διάλειμμα. Μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θεωρώ ότι οι περισσότερες που έχουν παιχτεί ποτέ. Εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εγώ λέω οι περισσότερες που πρέπει να έχουν παιχτεί. Εννοώ ταινίες. Και πρόσεξε. Η Μπελούτσι. Χωρίς να δείχνει κάτι στο συγκεκριμένο σημείο που κάνει την πασαρέλα με το λευκό φόρεμα και τα τακούνια. Χωρίς να δείχνει κάτι. Δεν υπάρχει πουθενά προστιχιά. Σε κάποια άλλη σκηνή δείχνει λίγο βυζινό από το πλάι. Είναι λίγο βίζας μεγάρων. Δείχνει. Όμως εκείνη τη σκηνή η Μπελούτσι δεν δείχνει ούτε το μπούτι της. Φοράει ένα μακρύ φόρεμα κάτω από το γόνατο, στενό μεν, λευκό, αλλά περπατάει όπως δεν έχει περπατήσει ποτέ άλλοτε γυναίκα στον πλανήτη Γη. Το δε ύφος που τρέχουν τα σάλια των πιτσιρικάδων και το πείσμα του πιτσιρικά τον γουστάρω τόσο πολύ αυτόν τον μικρό που έχει βάλει πραγματικά σκοπό της ζωής του να πάει με την Μπελούτσι. Δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι τώρα ο μικρός, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εγκατέλειψει μετά από εκεί. Δηλαδή να είναι κάπου θιβετιανός μοναχός. Να φυτεύει καφέ σε κάποια φυτεία, να πούμε, δεν ξέρω εγώ πού. Η απόλυτη γυναίκα. Ο ύμνος στη φυσική ομορφιά. Και η Μπελούτσι μεγαλώνει τόσο όμορφα η Ρουφιάνα. Παρότι δεν είναι στην πρώτη της νιώτη, η Μπελούτσι είναι πλέον 50 και προχωράει. Κάνει χαβαλέ, τρώει για πρωινό κάποιες εικοσάρες. Έτσι. Έτσι. Για πλάκα. Έτσι για πλάκα. Αυτά για τη Μαλένα. Μαλένα δεν είναι την ταινία. Και απλά θέλω να σας πω ότι τα τρία πρώτα γράμματα από τη λέξη Μαλένα παραπέμπουν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έτσι. Θα πάμε σε διάλειμμα να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Bosch στεγνοτήρια, τα κορυφαία στεγνοτήρια που υπάρχουν και βέβαια Άρτος Ζαχαροπλαστείας Νικολαίδης, τα πάντα όλα εκεί. Τα πάντα, τα νοστιμότερα. Και στην Καραολή και Δημητρίου και στο Λαγκαδά και στα δύο καταστήματα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε!
Με μανταλάκι στη μύτη θα κάνω ζημιές. Πώς γουστάρω αυτά τα του πανηγυριού. Άκου λίγο, Χαραβέρα. Είναι η Happiness Wedding Ring. Όταν βγαίνει έξω να κάνει καριέρα. Ανιψιά της Θασίας, Βέρα. Μπορείς να την ακούσεις και παντρεμένος να μείνεις. Δηλαδή και Βέρα να μην φοράς. Αλλά άκουσε το μανταλάκι στη μύτη. Είναι φωτιά. Με γάμα η φωτιά. Και μάλιστα με Τζέι. Πώς λέμε ρε παιδί μου, Τζερούσαλεμ. Φωτιά! Φωτιά! Είστε έτοιμοι για τις γραμμές! Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, θα σας πω σε λίγο τους χορηγούς δεύτερης ώρας, γιατί ήδη ακούσατε αρκετές διαφημίσεις. Πάμε να πάρουμε γραμμές 2310-287-888. Βέβαια, όταν το λέει αυτό ο Κολομβιανός παραγωγός, πάμε να πάρουμε γραμμές. Σκάει, φίλε, όπως καταλαβαίνεις, η δίωξη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μας. Όλα και σε καλή τιμή. Όλα και σε καλή. Σε συμφέρουσα. Έτσι. Κάνεις πάντα. Και εκτόσεις, δηλαδή έχεις ας πούμε φθινοπωρινές. Όχι, άμα έχεις πιστωτική, κάνουμε καλές δόσεις. Και με πιστωτική και καλές δόσεις. Πάρα στα δύο ας πούμε έχεις ένα δώρο. Στα τρία. Στα τρία έχεις ένα δώρο. Γιατί πράγμα. Λέμε πάρε τρία. Βεβαίως. From the three the longest, άμα θέλεις να δώσεις. Έτσι. Πάρα πολύ άμα ωραία. Θες. Χαίρομαι που μιλάμε πάνω σε εμπορικές βάσεις. Αλίμονο φίλε. Σαν τις, σαν τις ποδοσφαιρικές κουβέντες δεν έχει. Πότε. Πότε. Για πες. Λοιπόν. Διαφωνώ. Εντάξει. Θα κάνουμε κανένα διαγωνισμό με σκορ. Θέλεις. Να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Όχι. Διαγωνισμό με σκορ. Όχι. Κυριακάτικο. Δεν θα κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί. Το έχουμε αποφύγει επιμελώς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν θα αλλάξουμε τα γούρια. Γούρια πάμε. Βεβαίως. Γούρια παγούρια. Συμφωνώ. Δεν έχουμε πει σκορ. Okay. Το σκορ την Κυριακή, εδώ είμαστε. Να σου πω ένα σκορ εγώ, να σου πω ένα προγνωστικό. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι θα βάλει γκολ ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Και δεν αναφέρω νούμερο, είπα θα βάλει γκολ. Okay. Το γκολ μπορεί να είναι και ενικός αριθμός, μπορεί να είναι και πληθυντικός. Λέω εγώ. Ένα γράμμα. Το όχι είναι α. Ακριβώς. Όχι. Θα βάλει γκολ. Δεν έβαλα άρθρο. Είπα θα βάλει γκολ ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Δεν είπα θα βάλει ένα γκολ ή θα βάλει δύο γκολ. Το γκολ είναι άκλητο επειδή είναι ξένη λέξη. Για να μην πω goals. Έτσι λέω εγώ ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος άλλος να διαφωνεί. Έτσι λέω εγώ. Εσύ τι προαίσθημα έχεις. Μπορείς να πεις εσύ όμως. Εγώ μπορώ να πω. Βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι θα προηγηθούν. Ναι. Κύστερα θα έχει. Κύστερα, κύστερα! Μα θα υπάρξει ύστερα! Μετά, ανατρόπα. Ανατρόπα, ντόρτι. Ανατρόπα, ντόρτι. Μου θυμίζει όνομα ρουμάνικης ομάδας. Τι υποστηρίζεις, εγώ υποστηρίζω Δυναμό Βουκουρεστίου, εσύ. Ανατρόπα, ντόρτι. Μάλιστα. Άχαστη. Άχαστη. Μάλιστα. Να ξέρεις, να ξέρεις. Το λέω από τώρα. Ναι. Όπως ο φίλος που μέσα στη βδομάδα είπε 0-3 στο ημίχρονο, έτσι και εσύ. Αν γίνει ανατρόπα ντόρτι, θα έρθεις εδώ και θα πάρεις μπουκέτο δώρων. Δηλαδή τραπέζια, τριήμερα στις Θερμές, γλυκά, γυαλιά από το Μανολόπουλο, Νικολάη. Ένα μπουκέτο δώρων. Να ξέρεις. Μπουκέτο δώρων, όχι από το άλλο που δεν ανοίγει το μάτι. Το διευκρινίζω. Το διευκρινίζω. Μπουκετάκι. Εντάξει, θα πάρεις και θα πεις είμαι αυτός που 9 και 10 την Παρασκευή σου είπε αυτό και μου έταξες. Μη μου τάξεις. Μην τάξεις σε άγιο κερί, σε παιχνί, σε παιδί παιχνίδι, σε παιχνί. Σε παιχνί παιδίδι. Αυτά. Δεν περιγράφω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, αδερφέ. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Γεια σας. Γεια σας. Φεύγετε. Φεύγετε. Κωστή, λοιπόν, τώρα μια που λέγατε για το σκορ. Ναι. Σκορ και θέαμα. Από προχθές που μιλήσαμε ήθελα να σου πω ότι νιώθω ότι το μάτς θα είναι κάτι ανάλογο με τον Μπάτερ Μπορίσοφ. Αυτό είναι που θέλουμε. Ναι. Θυμάσαι, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν πέρυσι που σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα 0-2 στο 20 λεπτό. Δεν μπορώ να θυμηθεί το μάτς ήταν και μετά στέλναμε μηνύματα μεταξύ μας στο κινητό. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ το μάτς, 0-2 στο 20 λεπτό. Μάλιστα. Είναι το σύστημα μπάτε. Μπάτε σκύλια λέστε. Και ελαστικά μην δίνετε. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Να πω ότι θα με χαλάσει. Δεν θα το όχι, πω. Κανένα,
Κανέναν δεν θα χαλάσει. Να πω ότι είναι ανέφικτο. Επίσης δεν θα το πω. Μα δεν είναι ανέφικτο. Φυσικά και δεν είναι. Να πω ένα πράγμα. Το μάτς θα πάει στη δύναμη 100%. Να ξέρετε. Δεν αυτή... θα προλάβουν. Δεν θα προλάβουν. Το μάτς θα πηγαίνει στη δύναμη 100% όταν το μάτς θα είναι στο 30-0-0. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν το κλωτσίδι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Είπες πριν, θυμάμαι ότι σου είχα πει για κάποιο μάτς. Θυμάσαι το μάτς. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό πρέπει να ήταν. Ναι, ναι, πέρυσι κάποιος στην Αθήνα. Εγώ φίλε ξέρεις τι θυμάμαι. Το μιλάγες, θυμάμαι που μου έλεγες σ' αγαπώ πολύ. Θυμάμαι που μ' αγκάλια. Όχι εσύ, γενικώς λέω. Ναι. Αυτά, επίσης το μόνο που θυμάμαι από παιδί μικρό είναι που πηγαίναμε πρωί-απόγευμα στο σχολείο. Είχαμε δύο βάρδιες. Βάζουμε τώρα κάτι άλλο σημαντικό. Βεβαίως. Οι Αριανοί είναι πολύ καλοί στην προϊστορία και δεν πάρα πολύ. Ξέρεις. Άμα ξεχνάμε κάτι στην παρέα, παίρνουμε ένα φίλο μας Αριανό και μας λέει. Εχθές ήμουν με ένα φίλο Αριανό και του λέω ρε εσύ με ξένο, του λέω 0-4 θα είσαι στο ημίχρονο. Ναι, και τι απάντησε. Φίλε να ξέρεις λέει, στο Άρης ΠΑΟΚ με Ιταλούς διαιτητές, μόνο ο Άρης κερδίζει προϊστορία. Έχει προϊστορία, έχουμε παίξει με Ιταλό διαιτητή. Να θυμηθώ. Έτσι, πες από τα 5 και μετά να θυμάσαι πράγματα. 30 χρόνια, δεν θυμάμαι το Άρης ΠΑΟΚ. Καλά σοβαρολογείς ρε φίλε τώρα. Φίλε, είναι κινητές βιβλιοθήκες. Βέβαια το έγραφε χθες η εφημερίδα, το γράφανε εφημερίδες, αλλά παρόλα αυτά. Αν ξεχνάμε κάτι ρε παιδί μου. Δεν παίρνουμε φίλο μας ΠΑΟΚΤΣΙ τηλέφωνο, παίρνουμε Αριανό που είναι ενημερωμένο στα πάντα. Ρε εσύ, το Ράντε Πάπριτσα από πού τον είχαμε πάρει, από τάδε ομάδα. Ρε εσύ, το Dream Hall, πώς το λέγανε στο μικρό, Holger, ναι ρε, Holger. Δηλαδή δεν παίρνουμε Google, έχουμε έναν φίλο που... Φίλε, όταν θέλεις να μάθεις κάτι για τον ΠΑΟΚ, αυτό το πράγμα κάνεις. Ξέρουνε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό, αυτό και εκείνο. Εγώ το μεγάλο το σοκ το έπαθα και σε κλείνω, όταν μου είπε ένας Αριανός, ναι, ότι ξέρεις κάτι, ο Σιδηρόπουλος, ναι, δεν θα το δεκάνησα. Είναι παοξάκι και μένει στο νεόκαστρο. Μάλιστα. Και έχω πάθει εγκεφαλικό. Τέλεια. Τέλεια. Γεια σου Άγγελε. Φιλιά. Γεια ζουμουσού αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Δεν υποτιμούμε τον αντίπαλο την Κυριακή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, το λέω συνέχεια, τότε θα έχουμε ένα ευχάριστο βράδυ Κυριακής. Εμείς καθορίζουμε. Εμείς. Καλημέρα σας και εμείς καθαρίζουμε σύμφωνα με τα στοιχήματα χθες. Με τα αυτοκίνητα τα πλημμένα. Ο μικρός Σαββίδης είπε θα σας πλύνω τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν κάνω πλάκα, να ξέρετε. Καλημέρα! Ναι! Ναι! Καλώς το παιδί! Καλώς το! Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Τέπιτς στην ομάδα. Ουλουάχα. Έτσι, πες αλήθειες από και οπόνε. Είναι το μήνυμα της ημέρας. Περίμενα να ξεκινήσει με αυτό, αλλά ξεκίνησες με τόλμη και γοητεία. Οπότε καταγγέλλω τον Κωστή Τσαταρό γιατί έχει παραμιλήσει τους Dukes of Hazard. Ο Dukes of Hazard, φίλε, πω. Βέβαια, αυτή είναι τόλμη και γοητεία κατά επανάληψη. Παίξε λίγο Dukes of Hazard. Φίλε, η Daisy Duke. Πάμε τα σημαντικά, φίλε. Λοιπόν, χωρίς εγώ μιλάω λίγο και θέλω να με ακούτε. Αγόρε μου, πάμε. Χωρίς ποδόσφαιρο το σουκού μας κατατρέχει. Και χωρίς ποδόσφαιρο. Το βόλεϊ είχε αναβληθεί και το μπάσκετ έπαιζε στην Αθήνα και έφαγε μια εικοσάρα περιποιημένη. Ούτε να χαρούμε μπάσκετ δεν μπορέσαμε να δούμε. Δεν κατεβήκαμε. Έρχεται η Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, δεν μπορούμε ούτε τη Δευτέρα να πιάσουμε γραμμή. Πιάσαμε την Παρασκευή λοιπόν, οπότε πάμε στα σημαντικά. Από τη Δευτέρα παιδεύεσαι. Από τη Δευτέρα. Φτύσε μας να μην μας ματιάσεις. Λοιπόν, ναι. Καταγγέλλω την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την εντελώς αδιάφορη στάση της στο αν θέλει να προσελκύσει κόσμο στο γήπεδο. Γιατί δέχεται αδιαμαρτύρητα ό,τι της σερβίρουν χωρίς καμία αντίδραση. Είτε είναι ελληνική ομοσπονδία και ΕΣΑΚΕ, είτε είναι ευρωπαϊκή ομοσπονδία και ΦΥΜΠΑ στους ευρωπαϊκούς αγώνας. Για το πρόγραμμα λες ή για τη διαιτησία, για τους διαιτητές. Την επόμενη μέρα θα μιλήσω, σε παρακαλώ πολύ. Γιάννη, ρωτάω. Για το πρόγραμμα λες ή για τους διαιτητές. Μεσημέρι για να προλαβαίνουν και οι παπάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ τον Εσπερινό. Όταν δεν αντιδράς και δέχεσαι αδιαμαρτύρητα ό,τι σου λένε, γιατί εξαρτάσαι από τα ελληνικά συμφέροντα της τηλεόρασης και δεν μπορείς να πεις «Οπ, αντιδράω,
τότε δεν θα φέρει ούτε αυτού του λίγου παραπάνω στο γήπεδο. Άρα για το πρόγραμμα λες, κατάλαβα. Πάμε. Καταγγέλλω λοιπόν το σταθμό, αφού δεν μπορώ να βρω τον κύριο Ζαγόρα, για την απαράδεκτη αντιμετώπιση του αγώνα τη Τρίτη, στον οποίο φυσικά εγώ εργάσιμη μέρα Τρίτη και ώρα δεν μπορούσα να πάω, για την απαράδεκτη στάση του σταθμού, όταν έβαζε ζωντανή σύνδεση 2 λεπτά πριν τελειώσει κάθε περίοδο, και οι συντελεστέ τη μετέπειτα εκπομπή, απαράδεκτη συμπεριφορά όσον αφορά τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν είναι μπασκετάκι. Να το μάθετε. Είναι μπασκετάρα. Θέλεις να πάρεις τον Ζαγόρα να του τα πεις που ανοίγει γραμμές και δεν έχει κανένα θέμα. Θα προσπαθήσω, ρε φίλε. Δεν τώρα... ενόχλησα με αυτά που είπα. Όχι, συγγνώμη, γιατί να ενόχλησες. Δεν ενόχλησες. Δεν ενόχλησες. Δεν ενόχλησες. Γιατί από αυτά τα πράγματα, Κώστα. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Περίμενε, άκουσε με λίγο. Περίμενε, παίρνεις φόρα. Παίρνεις φόρα και δεν ακούς κανέναν. Περίμενε λίγο. Δεν σου είπε κανένας για αυτά που λες, αν διαφωνούμε ή όχι. Μου λες για τον Ζαγόρα. Γιατί να κάνω τον ταχυδρόμο εγώ και δεν παίρνεις να τα πεις στον Ζαγόρα. Σε ρωτάω. Γιατί δεν έβγαλα γραμμή ούτε σε αυτό, δεν μπόρεσα. Καλά σοβαρολογείς τώρα. Μου λες εμένα μου κάνεις παράπονο για τον σταθμό και τον Ζαγόρα. Γιατί δεν παίρνεις τον Ζαγόρα να του κάνεις παράπονο. Δεν σου είπε κανένας γιατί λες αυτά που λες. Και σου λέω. Δηλαδή δεν αφήνεις κανένα. Α, περίεργος είσαι. Κάνεις παρατήρηση, ρε φίλε. Μία φωνή στους 100 μιλάει για κάτι άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο και τον κράζουμε. Γιατί προσπαθείς να το παίξεις αδικημένος. Έγινε. Τι να σου πω, δηλαδή σου είπαμε για αυτά που λες τίποτα. Θέλω να πω στο Ζαγόρα. Πάρε το Ζαγόρα να του πει στο Ζαγόρα για το σταθμό. Σοβαρολογή σου είπε κανένα γιατί λες αυτά που είπες ή ότι διαφωνούμε ή οτιδήποτε. Τι προσπαθείς να το παίξεις επαναστάτης. Κάθε φορά αυτό πράγμα κάνεις, ρε Γιάννη. Κάθε φορά λες και πραγματικά σε αδικούν ή δεν με αφήνεται. Σου είπε κανένα ποτέ να μην μιλήσεις για τον μπάσκετ. Κάθε φορά καταγγέλνω. Ορίστε, κάθε φορά σου είπε κανένα να μην μιλήσεις. Ποτέ. Αλλά καταγγείλω το σταθμό και θέλω να πω και το Ζαγόρα για τα... Πάρε το Ζαγόρα να τα πεις. Γραμμές ανοίγει κάθε μέρα και ούτε θα έχει κανένα πρόβλημα να σου μιλήσει. Αλλά αυτό το με αδικείτε και εγώ μόνο τα λέω και δεν με αφήνετε και... Πού το είδες αυτό το πράγμα ποτέ. Τόσα χρόνια ακροατής είσαι. Βουλώσαμε ποτέ το στόμα κανενός. Ή δεν τον αφήσαμε να εκφράσει την άποψή του. Μην με φυτιλιάζεις τώρα παρασκευιάτικα. Σε παρακαλώ πολύ. Και μην προσπαθείς να το παίξεις αδικημένος. Και κατατρεγμένος κάθε φορά αυτό το πράγμα. Δεν με αφήνετε και με μια διαφορετική φωνή. Ορίστε η διαφορετική φωνή. Όποτε θέλεις βγαίνεις και μιλάς. Αλλά να κάνω τον ταχυδρόμο για τα παράπονα, ανοίγει γραμμές το παιδί. Πάρε και πες του, φίλε. Εσύ που είσαι ο διευθυντής του σταθμού, έχω αυτό το παράπονο. Και αν δεν το βρεις, θα το πάρεις εκτός. Θα του σηκώσει να μιλήσει ό,τι θέλεις. Που ανοίγει γραμμές, ας πούμε, ο άνθρωπος. Κάθε φορά. Αλλά όχι αυτό το. Παίρνεις κατευθείαν έτοιμος γιατί δεν με αφήνετε. Και είμαι εγώ κατατρεγμένος. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Βέβαια. Κάμου. Πάμε. Καλημέρα. Σε πήρανε πρωί-πρωί για να σε φτιάξουνε. Ναι. Αλλά δεν θέλω να σε δω φτιαγμένο. Μη μασάς με τίποτα. Όλη η Ελλάδα είμαστε γεμάτοι με παράπονα. Άσε να λέμε και τα παράπονα μας, να λέμε και τα τρελά μας και τα καζά μας. Κλείνω σε κανέναν τις γραμμές. Άσε να κάνει να λέει ό,τι θέλει τώρα. Μα είναι παλιός ακροατής ο Γιάννης και ξέρω πόσο πονάει για τον μπάσκετ. Δεν λέω ότι είναι κακό παιδί, αλλά... βλέπω πας να το προσεγγίσεις, πας να του πεις τα πράγματα όπως είναι. Μα και δεν ρωτάω, κάνει παράπονα και το ρωτάω δεν ακούει. Μην το συνεχίζουμε, θέλω, εγώ δεν ρούφηξα, τιμώρησα τον εαυτό μου να μην πιει ούτε καφέ. Τον έχω έτσι δίπλα στο ποτηράκι. Πρώτα θα σε απολαύσω και μετά θα το πιω. Τι καφές είναι, τι καφές. Ελληνικός, έβαλα και λίγη ζάχαρη. Λοιπόν. Θέλω ρούφιγμα δαχτυλάκι θα σηκώσεις, μικρό δαχτυλάκι θα σηκώσω όταν πάρεις το βλιτζάνι. Με ρούφιγμα οπωσδήποτε. Θέλω φουσκαλίτσα, θέλω να κάνεις να γράψεις τα γράμματα πάω με τις φουσκάλες επάνω, έτσι, στο καημάκι. Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος. Είμαι ο Στέφανος. Έλα φίλε μου. Λοιπόν, θα το λέω γιατί, εντάξει, από χθες ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο, μου είπες να παίρνεις. Να βεβαίως να παίρνεις. Μπράβο, λοιπόν. Όταν θέλεις να βγάλεις το δόντι σου και έχεις μια επιλογή από τρεις οδοντίατρους. Ναι. Σε ποιον θα πας, δεν θα πας σε αυτόν που είναι καλός, καθαρός και δεν πονάει κιόλα, δεν θα σε πονέσει πολύ. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι καμιά 4-5 στήθος οδοντογιατρίνα με λευκή ποδιά και κουκλάρα λοιπόν, με μάτι κτλ. Που θα πας εκεί που θα σκύβει από πάνω σου. Λοιπόν, εγώ το προσεγγίζω. Πάντως σημασία έχει να μην πονέσεις θέλεις. Βρε, άμα σε πονέσει αυτή. Θέλεις να κουμπίσεις πάνω στα στήθια της κοπέλας. Το είναι για να ξεχαστείς να μην πονέσεις. Το ίδιο είναι να σε πονέσει ο μουστακαλής. Με τα δόντια να πούμε τα στραβάκια, τα αυτιά δορυφορική κεραία και το ίδιο να έρθει ο ξανθός άγγελος. Να σου πει δεν πιστεύω να πονάς. Και να σκέψεις. Να το οδηγήσω εγώ το τρένο έλα, λοιπόν, γιατί θέλω να προσεγγίσω το θέμα όμορφα και δεν με αφήνει. Έλα, λοιπόν, μου, έλα, έχεις δίκιο. Η ομάδα μας λοιπόν έχει αποδείξει ότι είναι σοβαρή, ότι έχει επίπεδο και ότι είναι και χειρουργική από πέρσι. Mm-hmm. Όπως λίγες ομάδες το κάνουν.
όπως Γουλφς πέρσι πριν βγει από την αυτή, όπως Μπράιτον και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Κερδούσαν τα παιχνίδια με ένα 0. Ας πάμε λίγο για να ακούσουν και οι... Συγγνώμη σε διακόπτω, δεν μπορείς να πεις πέρσι ότι κερδίζαμε πολλά παιχνίδια με ένα 0. Δηλαδή... Μα για μένα αυτό είναι το τελειότερο, επειδή είμαι και παίκτης του στοιχήματος και ναι. αυτές οι ομάδες που μπορούν να παίζουν, να κερδάνε με ένα 0 και να κρατάνε αυτό το αποτέλεσμα, σημαίνει ότι δεν θέλουν να, και να σε τιμωρούν και να σε ταπεινώνουν. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι... αποδεχτεί ναι, okay. ο κάθε ένας να το πάρει όπως θέλει. Okay, okay. Πάμε παρακάτω. Αστέρας Τρίπολης 1-0. Δεν συζητάω ούτε για τις κόκκινες, ούτε για τα πατήματα του αυτουνού, του Άρτα, δεν θέλω να συζητάω τέτοια. 1-0. Πανιώνιος, 0-1. Και ας εκτυπώσει αν έχει κάποιος το περσινό πρωτάθλημα να τα δει πάλι τα αποτελέσματα. Που είναι 0-2, λοιπόν, όχι επειδή είναι φίλοι μας, που είναι 0-2. Όχι επειδή είναι... 0-2 είναι στο Πανιώνιο. Έτσι, 4 μέτρα τον καλύπτει τον ΑΚΠΟΜΠ, είναι 0-2 το σκορ, δεν είναι 0-1, λέμε τώρα. Αυτό τώρα λέμε τι έχει γράψει. Ναι, τι έχει γράψει. Τώρα καμιά φορά βάζουμε και παιδιά που είναι λυσαγμένα και θέλουν να δείξουν τον εαυτό τους για να πατήσουν στην πρώτη ομάδα, αυτά είναι κάτι άλλο. Αλλά μην το χαλάμε τώρα, μην μου το χαλάς όλο το έργο. Εδώ που οδηγήσε. Πάμε. Λοιπόν, τους φίλους μας όμως, όπως είναι ο Όφη, ναι. τους τιμωρήσαμε λίγο. Να προσέχουν λοιπόν οι γείτονές μας, γιατί και ο Ολυμπιακός έχασε με 0-1 και ο Απόλλωνας Σμύρνης που ήθελε να μας χτυπήσει μέσα στο γήπεδό μας, του ρίξαμε άλλο ένα γκολάκι. Λοιπόν, ας προσέξουν λοιπόν εκεί στον Άρη, έχουν βγάλει μια τεράστια γλώσσα και θα έρθουν τώρα οι χειρούργοι εκεί και δεν θα το πάρουν χαμπάρι πότε θα τους κάνουν την εγχείρηση και πότε θα τελειώσει όλο αυτό το όνειρό τους, αυτό το ταξίδι που έχουν κάνει. Σκόρερ βλέπεις? 0-1. Σκόρερ. Και όχι απλά το βλέπω, είναι το σκορ που θα έρθει και που θα το έχω παίξει κιόλα βέβαια, έτσι. Σκόρερ. Σκόρερ θα τους τιμωρήσει αυτός που τολμήσανε να συζητήσουν για αυτόν τον Μπρίγεβιτς, okay. τον Μπρίγεβιτς, ο οποίος αν κοιτάξετε στατιστικά έχει περίπου 47 με 30 τόσα γκολ, δεν θυμάμαι μόνο πόσα είναι. Μόνο φέτος έχει 8 γκολ 14 μάτς, μόνο φέτος. Τα λοιπόν, στατιστικά είναι... θα δούνε τα στατιστικά για να καταλάβουν γιατί παίχτη μιλάνε. Γιατί παίχτη μιλάνε και πετάχτηκανε από την Ισπανία από που ήρθανε, δεν ξέρω, οι κόκκι και οι μόκια για να λένε ιστορίες. Και καλά κάνουν και λένε. Που είναι, με τον τρόπο... είναι μια κουβέντα να πεταχτείς. Με τον τρόπο κόκκι. Τους θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Καλά κάνουν, εντάξει. Είπαμε, θεμητό είναι. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Όλα. Λοιπόν, και έγινε. Ο χειρούργος, το χειρούργο, τον καρδιολόγο, τον καλό, πώς το λέγανε. Ο Γιακούμπ. Α, μπράβο, είναι ο Λουτσέσκου. Την αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ. Και σε ακούω κάθε μέρα, τα φιλιά. Έγινε. Πάρε τζούρα από τον καφέ τώρα πριν κρυώσει, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ο Ιώβ, περίμενα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Ωραία. Πιάσαμε όλα τα ιατρικά τα επαγγέλματα. Όλα. Για πες. Γεια σου, Κολομπάμπο, εχώρα. Βασικά θα τους βάλουμε στον ορθοπαιδικό, στον προκρούστη. Πολύ γλώσσα βγάλανε, Κωστή. Καταπληκτική ανακοίνωση του συνδέσμου του Άρη. Δεν ξέρω, είναι επίσημη. Αν είναι επίσημη, το συνδέσμου του Άρη, φοβερό επίπεδο. Δεν έχω λάβει γνώση. Σημερινή. Φοβερή, φοβερή. Νομίζω ότι το ανέβασε ο Θοδωρής, ο Θοδωράνος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στον τοίχο του ή αυτό. Ναι. Έκθεση ιδεών τρίτης δημοτικού. Κανονικά δηλαδή φοβερός γραφιάς, δηλαδή αυτός που το κατάφερε και το έγραψε αυτό το πόνημα. Ναι. Τέτοιο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Κάνουμε, εννοείται, βγάζουμε λάδι όλο το ΠΟΚ, έτσι. Κατηγορούμε τον ΠΑΟΚ ότι είναι το τσιράκι του ΠΟΚ, αλλά το εμείς είμαστε πάντα πίσω από την ουρά. Τώρα το βλέπω, ναι. Όταν Κωστή μου, όποτε είχε ο ΠΑΟ κόντρα με το ΠΟΚ, τσουκ πεταγόταν όλοι. Αν θυμάσαι πέρυσι, κάθε φορά που είχαμε μια κόντρα με την ΑΕΚ, τσουκ πεταγόταν ο Σούπερ 3 ανακοίνωση καλά, κατά εντάξει, του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Κόντρα με τον Ολυμπιακό, τσουκ ο Σούπερ 3 ανακοίνωση κατά του ΠΑΟΚ. Εμείς αυτό θέλουμε, να μας προκαλείτε, να μας χλεβάζετε, να λέτε 1002 ότι ήρθατε να πάρετε εκδίκηση από εμάς, γιατί εμείς λέει σας ρίξαμε. Να ξέρεις ότι όταν έχει... Είναι γνωστό ότι όταν κάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις ότι είσαι στην καλύτερη βλάξ. Το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο λοιπόν, συνεχίστε το ίδιο τα ίδια πατήματα. Αυτή η ανακοίνωση δεν μπορεί να μείνει στον τοίχο. Τα έχουμε διάφορα. Όχι, όχι, πρέπει να φύγει. Ναι, δεν, εντάξει, είπα, δεν θέλω να μου μολύνει και τον τοίχο, δεν μπορώ. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Είναι πάντως και η γραφή, δηλαδή είναι, σου λέω, επίπεδου, πιστεύω ότι η Νεκταρία γράφει 4 φορές καλύτερα από αυτούς εδώ που γράψανε έκθεση τρίτης δημοτικού.
Και κάτι άλλο, Κωστή μου, εκεί που είπες για το μπουκέτο, ναι, που έλεγες μπουκέτο δώρων και τα λοιπά, θυμάμαι ένα παράγοντα του ΠΑΟΚ, όχι πολύ παλιό, ένας από αυτά τα λαμόγια που γράφουν στο ίντερνετ ανώνυμα και μηδενίζουν τους πάντες. Και με ψεύτικα προφίλ. Ναι. Του είχε στείλει ένα μπουκέτο με λουλούδια και του λέει, το επόμενο που θα σου στείλω δεν θα μπορείς να το μυρίσεις. Α, έτσι, ε. Μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μια διευκρίνηση, μια παρομοίωση, μια μεταφορά. Μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Εμείς, Κωστή μου, συνεχίζουμε κανονικά στο δικό μας δρόμο. Πάω και είπαμε, αυτός θα διδάξει το πώς θα παιχτεί το παιχνίδι και τα πάντα. Είναι η καλύτερη ομάδα, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και από κανένα, αρκεί να αφήσει ο διαιτητής να παιχτεί ποδόσφαιρο και όχι wrestling, όπως έχει γίνει τις τελευταίες φορές στο Χαριλάου. Που άφησαν τους παίκτες τους να βαράνε ασύστολα. Και από εκεί και αυτό πέρα θα γίνει, πιστεύω, ασχοληθούμε και μαζί την Κυριακή. Τους. Θα πάει σε τέτοιο μοτίβο το μάτς. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό είπα για τον διαιτητή. Εμείς θέλουμε την Κυριακή να ασχοληθούμε μόνο για 2 ώρες την Κυριακή και ακριβώς τη Δευτέρα να κάνουμε ακριβώς το χαβαλέ μας και γεια σας. Αυτό ακριβώς. Όπως και να ασχοληθούμε, Κωστή μου, μετά αν μπορούμε από Δευτέρα να γεμίσουμε το παλατάκι για το μάτι Τετάρτη στο Βόλεϊ. Φυσικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάρα και πολύ το αξίζει αυτή η ομάδα. Τετάρτη Βόλεϊ, Πέμπτη Ευρώπα. Απλά έτσι, πράγματα. Μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, για το τελευταίο μισάωρο, 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπάτε Μπορίσοφ. Το μάτς της Πέμπτης. Βίντι. ΠΑΟΚ Βίντι. Το τελευταίο μισάωρο. Είναι Τσέλσι Λάτσιο, είναι ΠΑΟΚ Μπάτε Μπορίσοφ που είναι η Βίντι. Βιντεότον. Πάμε γραμμή. Ναι! Καλημέρα, Κουφή. Γεια σου, Παναγιωτάκο μου. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Για τη νίκη. 0-3. 0-3 λες, έτσι το λες όλη τη βδομάδα το λες. 0-3, καλημέρα σου. Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε για το τελευταίο μισάωρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, 3 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Βίντι. Το μάτς της Πέμπτης για το Europa League. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, δώσε αγόρι μου, δώσε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με πάμε στις 4 γραμμές που περιμένουν. Να πω, ΠΑΟΚ Ότο, 2-11-93 και 5 τάλιρα. 2-11-93-5 πεντάρια. Ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας στους ειδικούς. Συνεργασία ειδική του επίσημου ΠΑΟΚ με την υποστήριξη Zuras Brokers. Εκεί βρίσκεται τη λύση για το αυτοκίνητο και για τη μηχανή σας. Σε εξαιρετικές τιμές, 140 έδινα στην προηγούμενη ασφάλειά μου, 105 εδώ. Διαφορά σημαντική. Ενημερωθείτε και στο paokoto.gr, εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Πάρτε τηλέφωνο, θα βγει άνθρωπος ειδικός να σας ενημερώσει. Το 2-11-93-5 πεντάρια. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο, λάμπει ο τόπος, φωτεινός, πεντακάθαρα όλα, εκπληκτικές οι γεύσεις, οι ίδιες οι τιμές, γι' αυτό και γίνεται χαμός στη λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο ή απέναντι το μαζούτι, στα Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά. Πάμε, καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Να πω ότι Κωστή, και 3 εισιτήρια, ναι, ΠΑΟΚ Βίντι πληρώνουμε, έτσι. 3 εισιτήρια, Κωστή, ναι. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν είχε γίνει έτσι όπως έγινε αυτός ο αγώνας του Κυπέλλου, να κατέβουμε με τα δεύτερα και είχαμε κατεβάσει πες κανονική δεκάδα και τους είχαμε βάλει κανένα τάλιρο, θα ήταν τη σαβαντάζ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα είναι υπέρ μας που πάμε, που πάει και όλο Θεσσαλονίκη και όλη η ομάδα πιο ψηλιασμένη. Φυσικά είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Τι να λέμε τώρα. Είναι μάτς πρωταθλήματος. Τελείως διαφορετικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε καμιά περίπτωση ο Λουτσέσκου δεν θα υποτιμήσει τον Άρη. Θα πάει να παίξει μέσα δυνατά, θα σπατήσει και θα τελειώσει. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει. Να είμαστε εμείς η ομάδα που έπαιξε με την Πάτε, η ομάδα που έπαιξε με την Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι, να μπούμε καταιγιστικοί. Να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο. Αυτό. Εμείς καθορίζουμε την τύχη και του ρυθμό του αγώνα. Δεν το συζητάμε. Μα τώρα δεν το λέω ούτε ηρωνικά, ούτε να λιδωρήσω τον αντίπαλο. Λένε. Εμείς καθορίζουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Εμείς θα δώσουμε δικαίωμα σε αυτούς να πάρουν πρωτοβουλία στο παιχνίδι. Αν εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Αν εμείς μπούμε όπως μπήκαμε με την Πάτε, ξέρω εγώ, ή παίξαμε στην Σπαρτάκ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει καμία τύχη. Εντάξει, διαφορά δυναμικό του τώρα είναι. Τι να συζητάμε.
Σίγουρα θα πάνε στη δύναμη. Σίγουρα θα υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα. Αυτό είναι πόσο θα του επιτρέψει μετά ο διαιτητής. Ακριβώς. Σίγουρα θα υπάρξουν προκλήσεις. Για να τσιτώσουν κάποιους παίκτες. Για να εκβιάσουν. Για Βέλτρουμ, αυτά δηλαδή οι παίκτες που ακριβώς. Ας πούμε είναι πιο νευρικοί. Ακριβώς. Εκεί άρα, τώρα το διαχειριστούν όχι, οι μας, δεν πέσουν σε καμιά παγίδα. Μα θα είναι λάθος, είναι τεράστιο. Ναι. Θα πέσει την παγίδα. Ο άλλος, ο αντίπαλος, όταν είναι υποδέστερος ο αντίπαλος. Γιατί και μόνο εκεί μπορεί να το πάει, θα κοιτάξει να πάει και το υποδέστερος εννοώ από βάθος ρόστερ, από αξία παιχτών, από χίλια πράγματα, έτσι. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι αν παιχτεί καθαρός χρόνος του ποδοσφαίρου δεν υπάρχουν τιμίες στο εκατομμύριο. Αυτούς ενδιαφέρει μόνο να καταστρέψουν το παιχνίδι με ταμπούρι και άμα κάνουν κάτι. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό όμως. Δεν συγχωρείτε ότι ξέρεις, ξέρω εγώ, μας ευνηδίασαν ή ξέρω εγώ, χάσαμε ένα ημίχρονο, αυτά που λέμε όταν η ομάδα δεν παίζει. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Βέβαια. Είναι σημαντικό το παιχνίδι και είναι η διάζουσα αναμέτρηση πάντα. Οπότε, τέλος. Θα μας ζαλίσουν τον έρωτα μετά και πρέπει να καθαρίσουν και την πάρτι μας τώρα. Δεν γίνεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Σε επίπεδο, είναι ωραίο που σε επίπεδο καζούρα, στη δουλειά, στα ατυχήματα αυτά υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξουμε ο ένας το κεφάλι του άλλου, ούτε να κάψουμε τους συνδέσμους ο ένας στο άλλο τέτοια πράγματα. Παιδιά, τα έχουμε πει αυτά χίλιες φορές. Εγώ το είχα πει 20. Θα πάει ο Πάου, θα κερδίσει και τελειώνουμε. Γεια σας. Παρεπιπτόντως, Χρήστο Πετρουλάκη, είπε τα καλύτερα για σένα, να ξέρεις, έχεις μεγάλη εκτίμηση. Στον αέρα. Στον αέρα, βέβαια, ναι. Το ίδιο, τα ίδια λέω κι εγώ. Ναι. Όπου έχω δουλέψει, τιμώ τους ανθρώπους που με είχαν στη δουλειά τους και προχωράω. Δεν έχω καμία κακία, καμία κακή κουβέντα να πω. Ούτε για τον Νίκο. Είχα πει στο Πετρουλάκη, φίλε, πριν το μάτι με τον Πανιόνι, ότι ο Άρης πάει για σφαγή και πήγε και το σφάξανε για να είναι πεινασμένος από βαθμούς στο παιχνίδι με εμάς. Ναι. Και μετά να πάει σαν άδειο σακί για να το ρουφήξουν οι υπόλοιποι, να το χτυπήσουν οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Δεν το καταλάβανε αυτό. Αυτοί λέγανε πάμε που θα πάει στον Πανιόνι, ρίξουμε τρία μπαλάκια. Ποια τρία πάμε, το κομμίνι τρία μπαλάκια δεν έχει. Τους φάξανε και τους στέλνουν τώρα σε εμάς λυσασμένους για να κάνουν μια ζωή όπως ήταν μια. Πάντα το τσουτσέκι των Αθηνών, έτσι να τους χρησιμοποιήσουν όπως μπορούν αυτοί. Πάντα μια ζωή ήταν ο Δούριος Ύπος των Αθηνών. Μια ζωή. Που βγαίνουν και κάνουν και δημόσια ανακοίνωση. Να σου το πω αλλιώς και απλά. Ούτε καν την ανακοίνωση με το που είδα τη γλώσσα και τον τρόπο, τη διέγραψα. Όχι, τη διέγραψα, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να υπάρχει στον τοίχο. Και αντίστοιχα θα διέγραφα και δική μας ανακοίνωση με τέτοιο ύφος, γιατί ξέρεις θα γίνει από κάτω τώρα. Κατάρες, φίλε. Λοιπόν, δεν πάμε να βάλουμε τον κόσμο να σκοτωθεί ο ένας με τον άλλον, γιατί αυτή η ανακοίνωση είναι 100% εμπριστική. Έχει σκοπό να οδηγήσει ανθρώπους να παίξουν μάχες χέρια με χέρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ένα πράγμα θα σου πω. Πάρα πολλοί θα χαρούνε αν δεν κερδίσουμε την Κυριακή. Και δεν εννοώ μόνο τους Αριανούς. Το λέω έτσι απλά. Αυτό που λες το λέω με άλλα λόγια. Πάρα πολλοί θέλουν, έχουν βασίσει τις ελπίδες τους στο μάτς Κυριακής, επειδή δεν μπόρεσαν να με κερδίσουν στο μεταξύ μας παιχνίδι. Παρότι δεν ήμουν καλύτερος, παρότι δεν έπαιξα μπάλα, δεν μπόρεσαν, βασίζουν πολλά στο είναι παιχνίδι αυτό. Είναι η τελευταία τους λακκούβα, ούτε καν ανάχωμα. Η τελευταία τους λακκούβα, λοιπόν. Ούτε καν ανάχωμα, ανοίγουστε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει φίλε... τόσο μεγάλο πριμ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι για τον Άρη, γι' αυτό όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Ας βάλει μια φανέλα του Ολυμπιακού Καρυπίδης από κάτω να πούμε και εντάξει, δεν πειράζει. Έγινε 20, τα λέμε, φίλε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε... Καλώς την τσουκνίδα, αγοράκι μου. Έλα. Γεια σου Κωστή. Μήπως γνωρίζετε ποιο θα είναι το σύνολο των γκολ και των δυο επόμενων αγώνων. Των δυο επόμενων αγώνων. Ναι. Βάζεις εννοείς με την Βίντι ή με τον Βάζελο. Έχουμε και ένα πριν. Εγώ λέω για αυτό που έχουμε πριν με το Συμπολίτη. Και αυτό είναι που το ένα μάτς. Αυτά τα δύο μάτς, μάλιστα. Τι βγάζεις, 6-0 σύνολο γκολ θα είναι Κωστή. 6-0 σύνολο γκολ τώρα. Τα έχεις μοιράσει στο μυαλό σου ή πώς. Όχι. Τα αφήνω ελεύθερο. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τα βάλει. Τρία από εδώ, τρία από εκεί. Τι ωραίος. Άπλας. Δεν πρέπει να φάει. Άπλας. Μ' αρέσεις. Αλλά το 6-6 όμως. Δηλαδή δεν το διαπραγματεύεσαι. Εκεί θα σταματήσει το διήμερο, να ξέρεις. Κωστή, όλα καλά. Να παρεμπιπτόντως μην το ξεχάσω, με Βάζελο 29 παίζουμε, έτσι. Πήγε μια μέρα μετά, Δευτέρα. Δεν πειράζει. Ναι. Δευτέρα. Δευτεριάτικα θα είναι το μάτσο. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες, δεν μου αρέσουν, δεν τις γουστάρω τις Δευτέρες. Βράδυ θα είναι. Δεν πειράζει. Βράδυ. Να έχουμε και ένα παιχνίδι Δευτέρα. Ώρα, δεν όχι, τους κερδίζω και τρίτη απόγευμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα. Κωστή είναι βαρετό Πέμπτη Κυριακή να νικάει ο Πάοκας, νικάει και Δευτέρα. Πρέπει όλες τις μέρες. Και με τα μεσονύκτιο. Κυριακή, άντε κανένα Σάββατο.
Όχι ρε παιδιά, και κανένα Δευτέρα. Και αυτοί που είναι σε εξωτερικό, άμα δουν Δευτέρα, δηλαδή εκεί ο Κρίς στην Αυστραλία, χαίρεται τώρα, εντάξει. Κολοβός, αδερφός, όλα τα παιδιά. Έγινε τσουκνιδούλα. Αυτά. Φιλιά. Bye, bye, να είστε καλά, να είστε καλά. Στείλτε μου FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 για το τελευταίο μιζάρο κληρώνουμε 3 εισιτήρια και μάλιστα έχετε πάρα πολλές ελπίδες. Μην σου πω ότι όποιο στείλει μήνυμα θα του δώσω εισιτήριο γιατί βλέπω λίγη συμμετοχή και μικρή για το ΠΑΟΚ Βίντι. Καλημέρα σας. Ναι. Hello, good morning, Jets. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Ο best man, Kumpel. Wieder in Deutschland. Wieder in Deutschland. Πέρασες από τη μαγευτική Κρήτη. Την εξωτική. Την εξωτική. Πήρες εικόνες, μυρωδιές, γεύσεις, κιλά. Σύννεφα. Σύννεφα. Τι είχες, βροχή στην Κρήτη. Μια εβδομάδα σύννεφα τουλάχιστον. Άσυχτη. Σούπα, γιατί ρε παιδί μου. Να σου πω μια τρελή ιστορία. Επειδή στο ξενοδοχείο και που ήμασταν είχε σύννεφα, λέμε να πάμε στο Ελαφωνήσι. Ξεκινήσαμε, ξέρω εγώ, από τα βουνά, κάτω στην παραλία, πολύ ωραία εκεί. Γυρίζοντας, λέμε για να πάρουμε μια τσικουδιά, κανένα μέλι, κάτι. Γιατί έχει και στο δρόμο πολλοί που τα πουλάνε, τέλος πάντων. Και από πού πήρα μέλι, πώς το λένε το χωριό που πήρα μέλι, σαν παοκτσής. Για δες. Βουλγάρο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Μάλιστα. Χωριό στα βουνά της Κρήτης με το όνομα Βουλγάρο. Αλλιώ το θα πάρω. Μάλιστα. Σαν παοκτσής δεν παίρνω πουθενά άλλο. Μάλιστα. Επειδή είμαστε κοντά σε αυτή τη χώρα, αυτό θες να πεις, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και έπεσα σε φωλιά εξίδων εκεί που ήμουν. Σε φωλιά, έχουν και φωλιά αυτά τα πουλιά. Φωλιά. Μάλιστα. Ξεπούπουλα βέβαια, αλλά φωλιά. Εντάξει, είναι χάρτινες οι φωλιές σου. Χαλάνε με την πρώτη βροχή, δεν. Και έτσι είναι. Όταν γύρισα από Κρήτη με την τσικουδιά και το μέλι, είδα ένα τρελό όνειρο. Είδα ένα σκορ για την Κυριακή. Και θα σου πω να το παίξουν όλοι δηλαδή. Λοιπόν, επειδή στο παρελθόν έχεις πέσει μέσα σε πολλά πράγματα, με κορυφαία σου στιγμή την κατάκτηση της Γαλλίας. Παγκόσμιο κύπελο. Όταν όλοι σου λέγαμε τι λες ρε περίεργε. Τι έφαγες χθες το βράδυ, τι όνειρο είδες. Τι νούμερο παπούτσι φοράς, τι παιδικές αρρώστιες πέρασες. Τελικά, μπορεί να πέσω και έξω βέβαια, αλλά το τρελό όνειρο που είδα είχα δει 2 γκολ για τον Άρη. Ναι. Ανατροπή για τον ΠΑΟΚ, 5 ο ΠΑΟΚ. Αυτά από μέσα είναι ο Φρέντι Κρούγερ που έρχεται και με το πριόνι σου κόβει την πόρτα. Ναι. Είναι γείτονες, αγόρασαν το διπλανό του σπίτι και διορθώνονται. Είναι αδιόρθωτοι οι Γερμανοί, πες τους. Δεν διορθώνονται με τίποτα. Δεν είναι Γερμανοί, είναι Βιετναμέζοι από την Ανατολική Γερμανία. Βιετναμέζοι! Πες, έχω μια μεταγραφή βόμβα για εσάς. Βόμβα, ναι. Μπορείς να κάνεις μερικές πλακίτσες, να βάλεις κανένα κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι, να βγεις τίποτα έξω με τίποτα γυλαίκα, χακί, κάνα τέτοια κόλπα. Μάλιστα, Βιετναμέζοι, φίλοι μας. Είναι φίλοι μας. Φίλοι μας, ναι. Είναι φίλοι μας. Λοιπόν, 2-5 η δασκόδα, δηλαδή τα 6 του προηγούμενου είναι μέσα. Αν βάλουν ένα μετά, DVD. 2-5. Θέλω να σου πω ότι και εσύ θα έχεις πακέτο δώρων συγκλονιστικό. Δηλαδή, βγήκε ο μικρός Σαββίδης και είπε: θα σας πλύνω τα αυτοκίνητα. Εγώ σας λέω ότι αν εσείς οι τρεις, ο ένας που είπε 0-3, ο άλλος που είπε. Τι είπε ο άλλος, θύμισε μου λίγο. Ενοχλητικός ο Βιετναμέζος, έτσι. Να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι λίγο ενοχλητικός. Είναι λίγο ενοχλητικός. Δηλαδή. Το Καλάσνικοφ. Μπορείς να παίξεις με το Ράμπο 1, Ράμπο 2, πρώτο αίμα και τέτοια. Δηλαδή. Με δυνατά τη μουσική, για να ξέρει ρε παιδί μου λίγο να. Τη μουσική λέω, δυνατά τον ήχο. Αν πέσει λοιπόν μέσα στο 2-5, αυτά που θα ζήσει, αυτά που θα βιώσει, δεν θα τα έχει μετά βιώσει, να ξέρει. Σε περιμένουν τρίμερα, θερμές αυτά. Οκ. Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, λίθος και τέτοια πράγματα. Κρασιά, φαγητά, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Οκ. Αυτά. Ευχαριστώ. Φιλιά στο Βιετναμέζο, πολύ ενοχλητικός πες. Ναι. Πολύ. Όταν θα πάρεις εσύ πες στο ράδιο Βιετνάμ, στον αθλητήριο, θα βγαίνω εγώ να με το πριόνι να σου κάνω χαλάστρα, να ξέρεις. Να ξέρεις. Τα νεύρα μας είναι τσιτωμένα από πέρσι. Φιλιά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια. Ναι, καλημέρα σας. Έλα καλημέρα αδερφέ. Καλώς τη Βελανιδωράκη. Θα ήταν μεγάλη παράληψη σήμερα να μην πάρω τέτοια. Πριν τον αγώνα με τον Άρη θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε κάποιο φιλαράκι Άριανο στο Κιλκίς. Είναι ένα καλό παλικάρι, ο οποίος του είπα
ο πατέρας σου έχει κάνει ένα λάθος στη ζωή, τέλος πάντων, πως έκανε άρχη τίποτα άλλο. Του είπα εντάξει, το παλικάρι το δέχτηκε, απλά θέλω να του στείλω τους χαιρετισμούς μου και θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για την αυτή την συντοπίτησα την ομάδα, η οποία είχε χαθεί πραγματικά από τα σαλόνια της Α κατηγορίας, οπότε της δίνεται ευκαιρία να προβληθεί ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο μεγάλο αυτό ΠΑΟΚ που κάνει μεγάλη πορεία και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και στο κύπελο. Οπότε, κλείνοντας με τον Άρη, θέλω να τους ευχηθώ ότι να είναι, όχι να τους ευχηθώ ακριβώς, δεν θέλω ακριβώς, να τους συστήσω μάλλον, συγγνώμη, άκυρη τέτοιο, ότι να είναι προσεκτικοί, ο Ιταλός δεν θα χαριστεί, θα τους τρελάνε στις κόκκινες αν τολμήσουν και παίξουν βίο παιχνίδι. Μίλησε με τον Ιταλό, έχεις επαφή? Επειδή ανήκω στα χωρικά ύδατα του Ιωνίου και προσεκτικοί. Πολύ ωραία. Έχεις ναι, το κονέ σου. Πες, έχω το κονέ. Yeah. Έχω μια άκρη από μέσα. Έμαθα, είναι εξάδερφος και τα λοιπά. Τον Ατάλο και του είπα προς κακομπύρου μου, σφύρα καλά τον ΠΑΟΚ. Καλό θα είναι να μην χτυπάνε γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν οι κόκκινες σύννεφο. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σου πω κάτι. Γιατί οι γυναίκες δεν παίζουν ποδόσφαιρο, μπορείς να μου το απαντήσεις? Γιατί οι γυναίκες δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Ναι, είναι σε μια περιοχή, ρε παιδί μου, του κόσμου που οι γυναίκες δεν πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο ενώ τις καλοπληρώνουν. Γιατί δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Ένα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι φοράνε τα ίδια ρούχα και θα ήθελαν να αλλάξουν ρούχα. Δεν μπορούν να φορέσουν τα κούνια. Ένα άλλο ότι δεν ξέρουν τι να πιάσουν στο φάουλ στο τείχος. Πιάνουν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Κωστή, κοντά το έπιασες, αλλά εντάξει, το είπες κάπως διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε περίπτωση σε ένα γάμο να φοράνε τα ίδια ρούχα οι γυναίκες. Δεν το ήξερα, δεν ήξερα. Τώρα το υπέδεσα, αλλά το ίδιο ρούχο τώρα δεν είναι. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό που είπες. Και κάτι, και κάτι άλλο θέλω να στείλω πραγματικά και εγώ τους χαιρετισμούς μου στον Χρήστο Κολαβό, γιατί είναι πραγματικά αδερφός, στο Θεοδωσιάδη που είναι στο καναλάκι και αυτή τη στιγμή μας ακούει. Οπότε, στο φίλο μου τον Αριανό, του εύχομαι μόλις τελειώσει το παιχνίδι να με πάρει τηλέφωνο, αν με ακούει, και σου εύχομαι καλή σου ημέρα. Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Να δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο τον Αριανό που ήρθε έξω στην εκπομπή με τα τρία τα παιδάκια, που είναι 37 χρονών και έχει τρία παιδιά και τα μεγάλο του παιδιά είναι οι 10 ετών, τα διδυμάκια. Τα χαιρετίσματά μας, ακούμε και εμείς να ξέρεις, λέει, βεβαίως, έχουμε απ' όλα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Κανένα ζήτημα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Έλα, μ' ακούς, Κωστή. Βεβαίως, πάμε. Έλα, Μίτσος Ποπάει, περιμένω πως η ώρα. Έλα ρε Ποπάει. Έχω καιρό να σε πάρω. Λοιπόν, ο Ποπάει, ο ΠΑΟΚ σας κερδίζει όπου σας βρίσκω. Αλλά μου αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεστε. Έλα ρε Ποπάει. Τι ήθελα ήθος, να σου ήθος, πω φίλε, ότι ναι, το Βιετνάμ, ο Βιετναμέζος είναι φίλος, διότι όπως το λέει και το σύνθημα, Τούμπα Ιράν, Καμπότζη, φυσικά είναι φίλος. Ναι. Γι' αυτό είναι φίλος. Ναι, γι' αυτό είναι και φίλος. Τούμπα Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Είναι πώς λέμε, εσκίσε εκεί, Ραφιόν, Καραχισάρ, Κιουτάκια, συνοριακή γραμμή. Ρε φίλε, όταν το άκουσα πρώτη φορά αυτό το σύνθημα, ναι, προσπαθούσα να σκεφτώ παιδάκι μου. Τι είναι, 9 χρονών, ναι, 8, λέω τι σχέση έχει τώρα αυτό. Σκεφτόμουν μόνος μου στο γήπεδο, μπαμπάς μου ήμουνα στην 5-6, έβλεπα ένα μάτσο, δεν θυμάμαι. Με είχαμε πάει και προσπαθούσα να σκεφτώ. Υπάρχουν τέτοιοι στιχοπλόκοι, τέτοια κοφτερά μυαλά στην κερκίδα μέσα, τέτοιοι ποιητές εκ του προχείρου, άνθρωποι με τέτοιο πνεύμα, φίλε. Έχουμε μοναδικά συνθήματα που λες τι ευφυΐα είναι αυτή, φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Πρόσεξε τώρα, για να κάνεις το Βιετνάμ, τι άλλο μπορεί να κάνεις, φίλε, ομοιοκαταληξία. Το Βιτάμ που δεν ταιριάζει και το Ιράν. Δηλαδή πήρε το Ιράν, Τούμπα, Καμπότζη, τι άλλο ταιριάζει εκεί? Το πάει ο άλλος και κάνει το Βιετνάμ με το Ιράν, φίλε, κανονικά. Το οποίο σημαίνει τι, εκρηκτική ατμόσφαιρα, χαμός, αυτά και τα λοιπά. Και είμαστε και κόντρα, δεν είμαστε με τους Αμερικανούς, ξέρω εγώ, ή με τους κακούς και τα λοιπά. Έτσι, διαλέγουμε να πάμε με αυτούς που είναι κατατρεγμένοι. Αυτούς που, ναι, αυτούς που σηκώσαν είναι, κεφάλι, ας πούμε. Αυτούς, αυτούς που τόλμησαν να πούμε να σηκώσουν κεφάλι και τους ρίχναν τις βόμβες στις ατομικές. Απλά πράγματα. Και κάτι άλλο, Κωστή, ήθελα να σου πω. Επειδή αναφέρθηκε ένας φίλος και είπε ότι ο Νίκος είπε καλά λόγια για σένα στον αέρα και ναι, είπες εσύ ότι τα έχουμε όλους καλά. Αυτό, ξέρεις πώς το λένε κάποιοι άλλοι, κάτι τώρα πιο σοβαρό. Ναι. Αυτό κάποιοι άλλοι, ξέρεις πώς το λένε. Δεν είπε ότι διπλωματία τα έχουμε όλους. Δεν είπε ότι τα έχουμε όλους καλά. Έτσι. Όχι, όχι, άκουσε με λίγο. Ναι. Δεν είπα ότι τα έχεις με όλους καλά. Ότι ναι. Αυτό, ότι λες εσύ ότι δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, με πολλούς ανθρώπους από εκεί που φεύγω, κοιτάω να έχω πάντα καλές σχέσεις. Άλλοι το λένε διπλωματία. Ούτε αυτό είπα. Ότι, ότι όπου έφυγα δεν έχω πρόβλημα. Ούτε αυτό. Ναι, εντάξει. Λέω ότι σε γενικές γραμμές, από εκεί που έφυγα, εκτίμησαν αυτό που έκανα.
λένε καλά λόγια. Μπράβο. Για μένα και εγώ. Ωραία. Δεν φεύγω βρίζοντας τα μαγαζιά που δούλεψα και υπηρέτησα με, όλη μου, με όλο μου το είναι. Λοιπόν, αυτό, ότι εσύ δεν φεύγεις βρίζοντας. Δεν λέγεται διπλωματία. Λέγεται... μερικοί το λένε διπλωματία. Ξέρεις τι είναι αυτή που... Ξέρεις τι το λένε αυτοί, ότι λέγεται διπλωματία. Ότι και καλά με όλους, δηλαδή αν δεν έχει τάξεις με όλους καλά, αλλά ένα γεια το λες ρε παιδί μου, εντάξει, ας πούμε, όχι, δεν έχεις και χρός, ας πούμε, ναι. Δεν είναι ένα γεια μόνο. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτίμησαν αυτό που έδωσα, πήγα πράγματα στους σταθμούς, πήγα νούμερα, πήγα χορηγούς, έδωσα όλο μου το είναι όπου δούλεψα και δεν έχουν να πούν κακό λόγο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κι εγώ κακό λόγο στα μαγαζιά που δούλεψα για τους περισσότερους. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι φίλοι μου. Είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Αυτοί όμως που τα λένε αυτά τα πράγματα είναι αυτοί που μιζεριάζουν, ρε φίλε, που περιμένουν, όπως λες, το στραβό το αποτέλεσμα της Κυριακής που να μην έρθει ποτέ, τέλος πάντων, και να βγουν τη Δευτέρα και να κράξουν, ας πούμε, την ίδια τους την ομάδα, έτσι. Άλλο είναι αυτό, αυτοί οι ίδιοι. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι φίλος είναι με όλους. Είναι αυτοί οι ίδιοι. Είναι τέτοια, ναι, ναι. Είναι τέτοια η φιλοσοφία τους. Δεν μπορώ να εγώ είναι... έτσι πιστεύω στα άνθρωπος. Θα σου πω το εξής. Όταν κάνεις μια εκπομπή. Έτσι το πιστεύω. Όταν κάνεις μια εκπομπή. Εκτίθεσαι καθημερινά. Λοιπόν. Και η εκπομπή, δόξα τω Θεώ, καταλαβαίνετε αν έχει κόσμο ή όχι. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ναι, εντάξει, όσο από και χρόνια σου. Όχι, καταλαβαίνει ο Κροατής αν κάτι είναι, έχει ανταπόκριση. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν σε γουστάρουν. Είναι δύο κατηγορίες. Δεν σε γουστάρουν επειδή δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό που κάνεις. Δεν γουστάρουν τη φωνή σου, τα τραγούδια σου. Δεν γουστάρουν που υποστηρίζεις συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γουστάρουν, δεν ξέρω τι. Έτσι. Πιθανόν κάποιοι να ήθελαν αυτή τη βδομάδα να βρίζω τους Αριανούς. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Για να τσιμπήσω νουμεράκια. Δεν το χρειάστηκα, λέω εγώ. Υπάρχει κατηγορία των ανθρώπων που ζηλεύουν αυτό που κάνεις. Που προσπάθησαν να το κάνουν και δεν μπόρεσαν. Ή που λες, γιατί ο Μπίμπι να έχει, ας πούμε, νούμερα. Όταν κάποιον δεν μπορείς να το φτάσεις, προσπαθείς να το χαμηλώσεις. Okay, τέλος πάντων, λοιπόν, άκου. Ευχαριστώ πολύ για το διήμερο στις Θερμές. Πηγές. Έχει καιρό, πήγα, ναι, με τη γυναίκα, στείλαμε και φωτογραφία. Φίλε, πολύ ωραία ήταν. Αγόρι μου. Το ευχαριστήθηκα. Αγόρι. Να είναι καλά εκεί οι άνθρωποι. Μια κυρία πολύ εξυπηρετική εκεί πέρα. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της. Έτσι, να βγαίνετε να λέτε, ρε παιδιά, όταν πηγαίνετε. Είτε στην ηλεκτρονέτ, είτε στην Ανδρόπολη, είτε στο Μανολόπουλο, είτε οπουδήποτε πηγαίνετε. Είτε στον Νικολάηδη. Ναι. Να βγαίνετε να λέτε μετά ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το δωμάτιο. Όχι, ήθελα να σε πάρω. Καλά έκανες, Ποπάι. Αλλά δεν μπορούσα, ναι, να σε πάρω γραμμές. Καλά έκανες, Ποπάι. Αυτά. Φιλιά πολλά! Κουστή, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Γεια σου, αγοράκι. Τα λέμε Δευτέρα. Γεια σου, αγοράκι. Γεια σου, γεια. Λοιπόν, τέλος. Αυτά. Επειδή υπάρχει, βλέπω ότι υπάρχει. Όπου εγώ τα λέω τα ονόματα του σταθμού που πέρασα. Δεν ρίχνω μαύρη πέτρα. Τα 5 χρόνια που έζησα στον Αρένα τα έζησα. Έδωσα όλο μου το είναι. Άφησα πολλή ενέργεια εκεί. Και έχω πάρα πολλούς φίλους. Τα ίδια στον 103, στο υπογειάκι, στον Extra Sport, τα ίδια στον Αντένα όπου πήγα, δεν μπορώ να είμαι διεκπεραιώτης. Είμαι έτσι από τη φύση μου. Δίνομαι ολοκληρωτικά. Δεν κρατάω πισινή. Δεν τραβάω χειρόφρενο. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Όσοι με ξέρουν έξω από το στούντιο, είναι ακριβώς αυτό που ακούτε και μέσα στο στούντιο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το ίδιο πράγμα, μόνο που εδώ υπάρχει ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, αν κάποιος δυσαρεστείται ή δεν γουστάρει ή δεν του αρέσει, το που κάνω, okay, δικαίωμά του. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αλλά ποτέ δεν είπα ότι τα έχω καλά με όλους. Δεν γίνεται να κάνεις αυτή τη δουλειά και να τα έχεις καλά με όλους. Και να θέλεις, δεν σε αφήνουν οι άλλοι. Δεν θέλουν οι άλλοι να τα έχεις καλά. Κανένα πρόβλημα. Αλλά κανένας δεν μπορεί να πει ότι πέρασα και στη δουλειά μου δεν ήμουν εντάξει. Ή ότι δεν πήγα. Και τα πήγα και τα έφερα. Και τριπλάσια και τετραπλάσια από αυτά που έπαιρνα. Και πάντα. Κοιτούσα, με ενδιέφεραν και οι υπόλοιποι, δεν κοιτούσα μόνο την πάρτη μου. Έβλαψα τον εαυτό μου, θα μπορούσα να ήμουνα πολύ πιο άνετος, δεν ήμουνα. Και επειδή δεν έκανα υποχωρήσεις, και επειδή δεν έκανα τα στραβά μάτια και πάντα έλεγα αυτό που ήθελα. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα πραγματάκια, έτσι. Και δεν αφορά αυτό στον Νίκο, τον οποίο τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια που πει στον αέρα, ο Πετρουλάκης. Δείχνουμε πάντα σεβασμό στους παλαιότερους, αυτούς που τους βρήκαμε στη δουλειά. Πάντα. Ασχέτως αν χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι, το λέω και για τα παιδιά στον Αρένα. Το λέω και για τα παιδιά στον 103 και στο Μετρόπολης έχω φίλους. Πάνω, δηλαδή, δεν πρέπει να πω ότι με τον Κουλιανό έχω μια άριστη σχέση. Ότι με τον Καστάν είμαστε 20 χρόνια φίλοι. Δεν πρέπει να το πω. Τα παιδιά αυτά, ας πούμε, τι να πω, επειδή είναι ζωντάδι σταθμό ή. Τι πάνω, με τον Σαρόπουλο που πήγε εκεί. Άριστη σχέση.
φίλοι, τα παιδιά τα ξέρω χρόνια. Τι πάει να πει. Ότι δεν πρέπει να πούμε ή ότι ακούτε εμένα επειδή ξέρεις κάτι. Αμάν, είπε Μετρόπολης ή είπε Αρένα ή είπε Fair Play, οτιδήποτε. Αφήστε αυτά ρε παιδιά, αυτά τα κάνουν. Δηλαδή είναι για να γελάει ο κόσμος. Αφήστε τα. Απλά πράγματα. Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Φεύγω. Όσοι στείλατε μήνυμα για εισιτήριο, έχετε εισιτήριο. Όσοι έχετε στείλει μήνυμα είναι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε τη δυνατότητα. Ευχαριστούμε. Σωτήρη Δασκαλάκη που και σήμερα στάθηκε εδώ. Κολόνα δωρικού ρυθμού. Απλά. Απλά πράγματα. Θέλει να τη φοράς και να τη χαίρεσαι τη φανέλα. Πολύ χαίρομαι. Μην ξεχνάτε, πάω κότο 2-11-93 και 5 πεντάρια. Τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε εκεί. Θα σας πούν αυτά που πρέπει να ξέρετε. Για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, για τη μηχανή σας, σας συμφέρει, ακούστε με. Ο ΠΑΟΚ ο επίσημος δεν θα έκανε συνεργασία έτσι. Αναντάμπαμπαντάμ, το έψαξε. Σας συμφέρει, ενημερωθείτε, τηλεφωνήστε, πείτε για το αυτοκίνητό σας, τι κυβικά έχετε, τι ζητάτε, ενημερωθείτε, τι περιέχει αυτή η ασφάλεια από την υποστήριξη Insurance Brokers. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιοι, εκεί θα βρείτε εκπληκτικά πράγματα. Θα πάτε και θα ξαναπάτε, θα κολλήσετε γιατί είναι όλα πεντανόστιμα, όλα διαλεκτά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε αυτά. Τα λέμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός. Bye bye, έρχεται η Τρόικα, φιλιά, φιλιά, φιλιά.